Είναι η απελευθέρωση της χώρας και αυτό δεν γίνεται με όρους ούτε ιδεολογικούς ούτε ιδεολειπτικούς. Αυτό γίνεται με όρους πατριωτισμού και δημοκρατίας, πράγμα που στο σημερινό του άθρο στην εφημερίδα Thes News με τίτλο «Ζήτημα εθνικής κυριαρχίας» αναφέρει με αφορμή του Σκοπιανού ο κ. Καζάκης. Δίνω τον λόγο στον πρόεδρο του ΕΠΑΜ Δημήτρη Καζάκη για μια εισήγηση και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Για μας το βασικό πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μπει σε μια νέα φάση ελαττικού ακροτηριασμού της χώρας. Αυτό το πράγμα το είχαμε επισημάνει ή το είχαμε αναφέρει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ιδιαίτερα μετά το 2014. Τότε, αν θυμάστε, όσοι θυμούνται τότε, είχε αναλάβει η κυβέρνηση του success story Σαμαρά Βενιζέλου να λύσει και το Σκοπιανό. Με υπουργό εξωτερικών τον κύριο Βενιζέλο είχε μπει θέμα ξεκάθαρα λήξης του ζητήματος των μεγάλων εθνικών θεμάτων και τότε ο κύριος Βενιζέλος στη Βουλή, παρόντος του κύριου Καραμαλή, πρώην Πρωθυπουργού, είχε πει ότι εμείς πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί στο παρασκήνιο κατά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008. Και μάλιστα πολύ προκλητικά, όπως συνηθίζει ο εν λόγω πολιτικός, απευθυνόμενος στον κύριο Καραμαλή, του είπε: δεν υπήρξε κανένα βέτο. Αυτό που υπήρξε ήταν η συμφωνία για την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας, το οποίο πρέπει να λήξει άμεσα. Ο λόγος θα είχε λήξει με την κυβέρνηση Καραμαλή την εποχή εκείνη, μόνο που δεν μπόρεσε για τους γνωστούς λόγους. Η Ελλάδα χρεοκόπησε το 2009, τον Ιανουάριο του 2009, χρεοκόπησε και κίνδυνε τότε η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του Ευρωπαϊκού Νομίσματος και προτιμήσανε να μας βάλουν πρώτα να μας δέσουν γερά και μετά να μπουν και τα ζητήματα της εδαφικής ακαιρεότητας της χώρας. Σήμερα, μετά από, είμαστε στην τρίτη φάση, να το πούμε έτσι, της μνημονιακής κατοχής, η πρώτη φάση ήταν το χτύπημα της εργασίας του Έλληνα σε όλα τα επίπεδα, ανεξάρτητα αν ήταν ελευθεροπαγγελματίας, μισθωτός ή επιχειρηματίας. Μετά περάσαμε στη φάση της γενικής εκποίησης, κυρίως της δημόσιας περιουσίας καταλογής. Το 2008 ολοκληρώνεται αυτή η φάση. Δεν θα έχει μείνει απολύτως τίποτα στο κράτος ως περιουσία. Το 2011 μέχρι το 2018, με αντίτιμο 11 δισεκατομμυρίων, θα έχουν πουληθεί τα πάντα, κινητές, ακίνητες αξίες, άειλες αξίες, άειλα και υλικά περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού κράτους. Και μετά θα έχουμε την εκτείναξη του χρέους, όπως προβλέπετε, διότι όσοι τουλάχιστον ασχολούνται το γνωρίζουν πολύ καλά, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε μόνο το χρέος προς το Διεθνές Μονετάριο Ταμείο και τα διακρατούμενα ομόλογα προς την Ευρωπαϊκή Εθνική Τράπεζα. Το υπόλοιπο χρέος, ύψους περίπου 200 δισεκατομμυρίων, δεν εξυπηρετείται αυτή τη στιγμή, είναι σε κατάσταση μορατόριου και θα αρχίσει την εξυπηρέτησή του μετά το 2020. Αυτό τι σημαίνει στην πράξη? Σημαίνει ότι ένα κράτος όπως το ελληνικό, με έναν λαό ο οποίος έχει στραγγιστεί κυριολεκτικά από άποψη εισοδήματος, με ένα κράτος το οποίο δεν έχει πλέον κανενός είδους περιουσιακό στοιχείο, θα κληθεί να εξυπηρετήσει ένα χρέος το οποίο είναι αδύνατο να το εξυπηρετήσει και υπό συνθήκες μορατόριου. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε για τόπους περίπου στα 6,2 δισεκατομμύρια από το 2020 και το 2021, εάν και εφόσον κάνουν επιμήκυνση για αυτή τη ρύθμιση του χρέους που λένε, θα κληθούμε να πληρώνουμε μόνο σε τόπους 8, 9 έως 15 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, χώρια την ανακύκλωση του χρέους που θα γίνεται και που χρειάζεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες πρέπει να εκποιηθεί εδαφική επικράτεια. Τι άλλο έχει μείνει? Η εδαφική επικράτεια αποτελείται αφενός από τα δικαιώματα που μπορείς να έχεις, τα λεγόμενα ιστορικά δικαιώματα ενός έθνους στη γη του, και η ιδιωτική περιουσία, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Η ιδιωτική περιουσία μπαίνει σε διαδικασία πληστηριασμού ήδη από το 2018, η συμφωνία της κυβέρνησης στη συμφωνία συμμόρφωσης ήταν 18.000 πληστηριασμοί μέσα στο 18 και από το 19 και μετά 40.000 πληστηριασμοί το χρόνο.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι θα πληστηριαστεί το σύνολο της περιουσίας. Ήδη με τα τελευταία προαπαιτούμενα πέρασαν μόλις στις 15 του Γενάρη και ο αμερικανικός τύπος που διάβασα χαρακτήρισε ως ένα ακόμη βήμα στη δίνη θανάτου, στο σπιράλ θανάτου της Ελλάδας. Κατοχύρωσε ακόμη, πέρασε ακόμη και το χρηματολόγιο, η διαχείριση δηλαδή της θυματικής περιουσίας του ελληνικού κράτους, όχι μόνο του ελληνικού κράτους, του ελληνικού λαού στο σύνολό της, πέρασε στα χέρια των δανειστών με ανεξάρτητη αρχή. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή το παιχνιδάκι που γίνεται με τη Θράκη, ξεκίνησε με την επίσκεψη του Ερντογκάν, όπου ο Ερντογκάν για πρώτη φορά έθεσε επισήμως μέσα στη χώρα το ζήτημα της Δυτικής Θράκης, όπως την ονόμασε. Αλλά και το θέμα της Συνδικής Λοζάνης που έχει ανατραπεί ήδη και μόνο με το γεγονός ότι η κυβέρνηση αποδέχτηκε ότι συνδέεται η ιστορία του Μουφτή της Θράκης με τον Οικουμενικό Πατριάρχη είναι ανατροπή της Συνδίκης της Λοζάνης του 1923. Επίσης τα ζητήματα των νησιών, του Αιγαίου, τώρα μπαίνει και το ζήτημα της Μακεδονίας. Και τι μας λέει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι όλα αυτά συνδέονται με την ανάγκη η Ελλάδα να περάσει στη μεταμνημονιακή εποχή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει στην πράξη ότι είναι απέτηση των δανειστών μας ή των, αν θέλετε, των μεγάλων αφεντικών στο εξωτερικό. Σε αυτό ο λόγος είναι το γιατί γίνεται, μπορούμε να το συζητήσουμε άλλωστε και πιο αναλυτικά, αλλά να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή οι μεγάλες δυνάμεις, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το ΝΑΤΟ, δεν αναγνωρίζουν εθνικές κυριαρχίες. Ήδη από το 1998 το ΝΑΤΟ εφαρμόζει το νέο δόγμα, το δόγμα της άρνησης της εθνικής κυριαρχίας για λόγους υπέρτερους, ανώτερους δηλαδή, που αφορούν γεωστρατηγικά συμφέροντα ή ασφάλεια περιοχής. Θυμηθείτε ότι το δόγμα που οδήγησε το ΝΑΤΟ στον βομβαρδισμό της Ιουγκοσλαβίας και τη διάλυσή της ήταν το δόγμα του Σολάνα που διατυπώθηκε το 1998, που έλεγε ότι έχουμε το τέλος της συνθήκης της Βεσφαλίας του 1648. Που, τι έλεγε αυτή η συνθήκη? Κάτι πολύ απλά. Είναι ανεπίτρεπτο να αναμειγνύεσαι στα εσωτερικά ενός κυρίαρχου κράτους. Αυτό έλεγε η συνθήκη του 1648. Αυτό ανατράπηκε επίσημα με δόγμα του ΝΑΤΟ και από εκεί και πέρα είχαμε τη σφαγή της Ιουγκοσλαβίας, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζούμε. Για λόγους λοιπόν υπέρτερων συμφερόντων των εθνικών, η Ελλάδα δεν μπορεί να ασκεί κυριαρχία. Η Βουλγαρία ήδη δεν ασκεί κυριαρχία, παραχώρησε τον εθνικό της αέριο χώρο στο ΝΑΤΟ, καταργώντας την πολεμική της αεροπορία. Τα σύνορα ήδη φυλάσσονται από ξένες δυνάμεις. Το ίδιο είναι το κρατήριο αυτών των Σκοπίων, έτσι αλλιώς υφίσταται, εάν μπορεί να πούμε ότι υφίσταται χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Το ίδιο θα γίνει στη Μακεδονία και στη Θράκη και αυτό κιόλας και ο Ερντογκάν είναι τόσο, πώς θα το πούμε, ασίδωτος, ή του, αν θέλετε, του Ιεσία. Λοιπόν, πώς αντιμετωπίζουν αυτά τα πράγματα? Κατά τη γνώμη μας, το πρώτο και βασικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να ανακτήσεις την κυριαρχία σου. Αν δεν ανακτήσεις την κυριαρχία σου, ό,τι και να συζητάμε τώρα εδώ με διπλωματίες, κινήσεις, διαπραγματεύσεις, απλά κοροϊδευόμαστε και κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και επειδή μπήκαμε σε ακριβώς αυτή τη μια φάση που ο ελληνικός λαός φαίνεται, ήμασταν οι μόνοι που το εκτιμούσαμε αυτό το πράγμα. Όλοι οι άλλοι λέγανε ότι δεν αντιδρά, δεν κάνει τίποτα, έχει παραδοθεί και όλα αυτά τα πράγματα. Φαίνεται ότι το αισθητήριό του είναι ακόμη οξύ, αντιλαμβάνεται το εθνικό, τον εθνικό κίνδυνο, γι' αυτό και κινητοποιείται ακριβώς στη βάση του εθνικού κινδύνου. Μόνο που έχουν βγει παγανιά συγκεκριμένες δυνάμεις, ώστε να εκμεταλλευτούν το δικό του πατριωτισμό, τη δική του φιλοπαρατρία, το δικό του αίσθημα, για να μπορέσουμε, χρειάζονται οπωσδήποτε πάση θυσία, αν θέλετε να το πούμε έτσι, απλά και τελείως ξεκάθαρα, για να περάσει ομαλά το καθεστώς στην περίοδο της εδαφικού ακροτηριασμού της Ελλάδας, χρειάζονται πάση θυσία, έναν πατριωτικό πόλο που θα συνδράμει
στο ξεπούλημα της χώρας. Και αυτό δεν το έχουμε. Πρέπει να φτιάξουν πάση θυσία ένα τέτοιο πατριωτικό πόλο. Πατριωτικό με εισαγωγικά βεβαίως. Πατριωτικό εθνικό. Πώς το λένε, ένα πόλο εθνικό φρόνο, σαν για αυτά, σαν για αυτούς που μας ξεπούλησαν τόσες και τόσες φορές σε τόσο κρίσιμες περιόδους στην ιστορία της πατρίδας. Λοιπόν, το θέλουν αυτό και προσπαθούν να το κάνουν αυτό κινητοποιώντας τον κόσμο στη βάση του αισθήματος και εκμεταλλευόμενοι αυτό το αίσθημα που υπάρχει, τη φιλοπατρία δηλαδή, του Έλληνα που είναι βαθιά ριζωμένη. Αυτό θέλουν. Θέλουν μια απόλυτα ελεγχόμενη πολιτική δύναμη, οι πολιτικές δυνάμεις που να παίξουν το ρόλο που δεν κατόρθωσε να παίξει το λαός ή η Χρυσή Αυγή. Θέλουν πιο λουστραρισμένη εικόνα, επιλέξαν τον κύριο Φράγκο, τον κύριο Φραγκούλη, θα δούμε αν και σε ποιο βαθμό αυτό θα περπατήσει και κάποιους άλλους οι οποίοι το παίζουν ακομμάτιστοι, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον όσοι από εμάς είμαστε στη γύρα αυτής της χώρας εδώ και 8 χρόνια, πόσο κομματικά ενταγμένοι είναι, πόσο δούριος ύπος λειτουργήσαν όλα αυτά τα χρόνια από την εποχή των πλατιών τουλάχιστον του 2011 που το συναντηθήκαμε οι περισσότεροι από εμάς, είτε στο Λευκό Πύργο, είτε στο Σύνταγμα κάτω, είτε στις άλλες πόλεις. Ξέρουμε ποιοι είναι, τους έχουμε δει 8 χρόνια τώρα. Μιλάμε για τους περισσότερους, όχι όλους. Υπάρχουν και άνθρωποι αγνοί, με αγνές προθέσεις και όλα αυτά. Αλλά δυστυχώς πέφτουν θύματα αυτής της ιστορίας και το πώς θα γίνει. Γι' αυτό και τουλάχιστον από τη δική μας μεριά ασκήσαμε την κριτική που έπρεπε να ασκήσουμε. Πήραμε τις αποστάσεις που έπρεπε να πάρουμε από τους διοργανωτές. Δεν πρόκειται να μπούμε στο ίδιο κάβρο με αυτούς. Ο δικός μας πατριωτικός σκοπός και λόγος δεν έχει καμία σχέση με πατριδοκάπηλους, με φασιστοειδή, με κάθε είδους, πώς να το πούμε, δραπέτη φρενοτομίου, ο οποίος αντί να αυτοχειριαστεί νομίζει ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, η απευθείας απογονός του. Λοιπόν, και φυσικά η πατρίδα είναι μία, και αυτή δεν είναι απλά η Μακεδονία, είναι η Ελλάδα. Και αν δεν πολεμήσεις για την Ελλάδα, είτε σαν Μακεδόνα, σαν Ηπειρώτης, εγώ προσωπικά είμαι Πελοποννήσιος, είτε σαν Πελοποννήσιος, είτε σαν Κρητικός, τότε δεν σου αξίζει αυτή η πατρίδα. Και αυτή η πατρίδα είναι από το Ορμένιο επάνω στο Τριεθνές, στον Εύρο, μέχρι κάτω τη Γάβδο. Μία ενιαία και αδιέλευτη. Και μόνο αυτή είναι η Ελλάδα. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού, για να μην πω εντελώς υποπτά. Και ας θυμηθούμε ότι αυτοί που βάλανε πρώτη ζήτημα υποαφισβήτησης της ελληνικής Μακεδονίας δεν ήταν οι Σκοπιανοί. Ο Γκλιγόροφ τότε έλεγε: εμείς είμαστε Σλάβοι. Ήρθαμε πριν 130 χρόνια, είμαστε εδώ. Την εποχή εκείνη. Που ούτε αυτό ισχύει βεβαίως ιστορικά, αλλά αφήστε το αυτό στην άκρη. Οι πρώτοι που κάνανε ήταν εκείνοι που στήσαν τα συλλαλητήρια της εποχής εκείνης και φωνάζανε μία και μόνη Μακεδονία και ελληνική. Έβαλαν την ελληνικότητα της Μακεδονίας στο τραπέζι με αυτόν τον τρόπο. Για να μπορεί το κάθε φασιστοειδές και εκπρόσωπος του ΒΜΡΟ, πώς το λένε, και πράκτορας των οποιοδήποτε συμφερόντων, μετά να έρθει και να κάνει αυτά τα τερατουργήματα που έγιναν με τον Μέγα Αλέξανδρο και ιστορίες, ιστορικά βιβλία να μας λένε ότι οι Μακεδόνες ήταν μια διαφορετική εθνικότητα από την αρχαιότητα, ας πούμε, και ότι η γλώσσα τους μακεδονική δεν είχε καμία σχέση με την ελληνική. Δηλαδή, τρελά πράγματα, παραλογισμοί. Και εμείς τα βάλαμε πρώτοι στο τραπέζι. Πρώτοι. Το ίδιο πάνε να κάνουν και σήμερα. Οι ίδιες δυνάμεις, οι ίδιες λογικές, οι ίδιοι διοργανωτές. Εκμεταλλευόμενοι αυτό τον αγνό πατριωτισμό που πάνε τα διακίνητα των Έλληνα. Λοιπόν, απέναντι σε αυτούς φυσικά στεκόμαστε, έχοντας ξεκάθαρη θέση, εμείς δεν αναγνωρίζουμε αυτό το κρατήδιο. Θεωρούμε ότι το πρώτο πράγμα που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση είναι να αποσύρει την αναγνώρισή της από αυτό το κρατήδιο. Είναι προϊόν εξωτερικής επέμβασης με σκοπό τη διάλυση ενός κυρίαρχου κράτους, όπως ήταν η Ιουγκοσλαβία, αλλά δεν το αναγνωρίζουμε. Είναι παραβίαση διεθνούς δικαίου. Για το ζήτημα της παραβίασης του διεθνούς δικαίου έχει νομολογήσει η Διεθνής Επιτροπή Νομικών του ΟΗΕ, που εδράζεται στη Γενέβη. Έχει ασκήσει κριτική απέναντι στο κράτος με βάση τους όρους του διεθνούς δικαίου και δεν τα αξιοποιούμε όλα αυτά. Δεν το αναγνωρίζω. Και μετά συζητάω. Δεν κάνω πόλεμο φυσικά, ούτε εμπάργο, ούτε τίποτα από όλα αυτά.
συζητάω, αλλά χωρίς να τον αναγνωρίζω. Είτε με Μακεδονία, είτε με σύνθετο, είτε χωρίς τίποτα από όλα αυτά. Και μετά συζητάω στα δεύτερη ιστορία. Και όπως συζητάω με όλα τα Βαλκάνια, με όλους τους αδελφούς λαούς, να το πούμε έτσι, οι οποίοι θίγονται και βεβαίως είναι κίνδυνος και για αυτούς η ύπαρξη τέτοιων κρατηδίων που δημιουργούν βεβαίως οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι στην περιοχή μας, ώστε να βαλκανοποιηθούν ξανά τα Βαλκάνια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα βεβαίως, το τελευταία γραμμή άμυνας που έχει αυτή η χώρα είναι πρώτον να μην αποδεχτεί κανένας είδους σύνθετη ή απλή ονομασία με, με το όνομα Μακεδονία, χωρίς να λύνει από μόνο το πρόβλημα αυτό. Ακόμη και αν καταργηθούν οι αλυτοπτικές ή οι αναφορές αλυτοπτισμού που έχει το κρατήδιο, δεν λύνει το πρόβλημα. Από τη στιγμή που θέτεται το ζήτημα της Μακεδονίας, έστω και με γεωγραφικό προσδιορισμό, ή μάλλον ο γεωγραφικός προσδιορισμός της Μακεδονίας επαναθέτει ζήτημα συνολικά Μακεδονίας, ανατρέπει de jure τη συνθήκη της Βουκουρεστίου του 1913. Για πρώτη φορά δημιουργείται κράτος μακεδονικό, έστω και να λέγεται άνω κάτω Αγουλινίτσα. Αν το λες άνω Αγουλινίτσα, υπάρχει και κάτω Αγουλινίτσα. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αν αυτό το πράγμα αποεθνοποιηθεί, καταλαβαίνετε ότι τελειώνει η ιστορία της Μακεδονίας. Θα ξανατεθεί το θέμα αργά ή γρήγορα μπροστά μας. Ιδιαίτερα αν αυτό το κρατήδιο έχει αποκτήσει τους συσχετισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον ίδιο τρόπο που έγινε και τον προηγούμενο καιρό. Δεν ανέχεσαι, δεν δέχεσαι αυτό το πράγμα. Να σου ανοίξει, αν θέλετε μπορεί να μην ανοίξει στα επόμενα χρόνια, αλλά σίγουρα θα ανοίξει στις επόμενες, σε οποιαδήποτε επόμενη συγκυρία. Με αυτή την έννοια το λένε. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα, για αυτό και λένε δεν το αναγνωρίζω. Δεν αναγνωρίζω επέμβαση σε εσωτερικά μιας χώρας και τη διάλυση ενός Κυριακού κράτους. Οι ίδιοι που λυσάγανε με την Καταλωνία, που εκεί πραγματικά είναι συγκροτημένο, ένα συγκροτημένο έθνος, αναγνωρισμένο έθνος από το ίδιο το κράτος του, το Ισπανικό, που ζητούσε το δικαίωμα να αποφασίσει μόνος του με δημοψήφισμα, και λυσάξανε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο κλητήρα των πολιτικών κομμάτων, λυσάξανε ανάμεσα στους Καταλανούς, αποδέχτηκαν στρατιωτική επέμβαση. Συλλήψεις, ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα, τώρα δεν λένε κουβέντα για το γεγονός ότι αυτό είναι προϊόν εξωτερικής επέμβασης, πολέμου, εναντίον κυρίαρχου κράτους με σκοπό τη διάλυσή του. Με αυτά, εμείς λέμε ότι, και με αυτό τελειώνουμε, να τελειώσω έτσι για να μπορούμε να πούμε στην κουβέντα, είναι ότι όλα αυτά που έχουν συμβεί, όλες οι υπογραφές που έχουν μπει κάτω από το τραπέζι, πάνω στο τραπέζι ή οτιδήποτε έχει γίνει από το ελληνικό πολιτικό σύστημα που διαδέχεται στις κυβερνήσεις των μνημονίων, παίρνονται όλα πίσω. Είναι πολύ εύκολα όταν ένας λαός πάρει τις αποφάσεις του να τα πάρουμε όλα πίσω. Όλα πίσω. Μέσα σε ένα 24ωρο. Αυτό που δεν μπορείς να πάρεις πίσω εύκολα, είναι αν εγκατασταθούν άλλες ξένες δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή σου, στο έδαφος σου, και το έχεις αποδεχτεί. Τότε είναι δύσκολο πράγμα. Και το θέμα είναι, δεν έχει γίνει ακόμη βεβαίως κάτι τέτοιο, και καλό είναι να το προλάβουμε για να μην γίνει. Αλλά μην τρελαθούμε. Ό,τι και να έχουν υπογράψει, ό,τι και να γίνει, τα παίρνουμε πίσω αυτά. Αν εγκατασταθούν όμως δυνάμεις για να προστατεύουν τον αγωγό που θα περάσει ή τον δεύτερο αγωγό που συζητιέται ή τις διεθνείς πλατφόρμες υγροποίησης αερίου ή οτιδήποτε άλλο έχουν σχεδιάσει και έχουν απογραφεί και εγκατασταθούν ξένες δυνάμεις ασφαλείας εδώ που θα είναι στρατιωτικές, λοιπόν, τότε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα πράγματα δυσκολεύουν σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι τόσο απλό να λες παίρνω την πατρίδα μου πίσω. Την ξανακάνω κυρίαρχη, ανεξάρτητη και ευημερούσα για τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η προειδοποίηση. Την προειδοποίηση τουλάχιστον εγώ τη λέω και πριν το ΕΠΑΜ στις αναλύσεις που έκανα, γιατί τουλάχιστον όποιος έβλεπε το πρόβλημα και όπως έβλεπε την εξέλιξη ήδη από τη χρεοκοπία του 2009, ξέρει πολύ καλά ότι το μάτι των δανειστών είναι προσιλωμένο στο υλικό πεδίο.
Όχι στο εισόδημα, ούτε στα περιουσιακά στοιχεία. Στο οικόπεδο. Στο οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Αλλά για να μπορεί να εκμεταλλευτεί το οικόπεδο πρέπει να πάψει να είναι χώρα και να γίνει χώρος προς διάθεση. Σε αυτή τη φάση που χωράμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι οι θέσεις που εξέφρασε ο κ. Χαζάκης και εκφράζει το ΕΠΑΜ δεν τις γνωρίζει, αυτές τις απόψεις και τις θέσεις δεν τις ακούει μεγάλο μέρος του ελληνικού λόγου, διότι δεν μπορεί να τις ακούσει. Είναι αποκλεισμένες από τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Γι' αυτό και η προχθεσινή συνέντευξη στον κύριο Λιάτσο την Τετάρτη το βράδυ έκανε μεγάλη αίσθηση, διότι μεγάλο μέρος του Νίκολα ακούει για πρώτη φορά και φυσικό είναι να το καλούνται ερωτηματικά απορίες. Παρακαλώ όποιος έχει να θέσει κάποιο ερώτημα. Λοιπόν, Νίκολα, κύριε Πρόεδρε, με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις δύο παραγόντων του ΣΥΡΙΖΑ, μία χθες μεβραδινή του Υπουργού του Κοντζιά, μια δίθεν σκληρή απάντηση προς τον Νίμιτς, ο οποίος εδήλωσε χθες στα Σκόπια ότι η ελληνική πλευρά δεν θέτει θέμα ταυτότητας των πολιτών, αλλά και στην ουσία εθνότητας, δηλαδή ταυτότητα. Ένα ερώτημα είναι αυτό, το σχόλιο σας. Και ένα δεύτερο ερώτημα, στις δηλώσεις σημερινές ραδιοφωνικές του Νεφελούδη, που γνωρίζετε, του ΣΥΡΙΖΑ, στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με αφορμή την ερώτηση του δημοσιογράφου του ΦΛΑΣ στο ραδιόφωνο είπε ότι τη συμμετοχή του Θεοδωράκη, της ομιλίας του Θεοδωράκη, χαρακτήρισε ότι ο Θεοδωράκης κάνει, λόγω της ηλικίας του, κάνει το ατόπιμα να δίνει κάλυψη πολιτική σε φασιστικές, φασίζουσες, αλλά και ανώμαστε κόμματα. Χρυσή Αυγή και όλα τα άλλα ζητήματα. Ένα σχόλιο που νομίζω θα μας έδειξε. Καταρχάς, το ζήτημα, πώς αυτό προσδιορίζεται κάποιος, είναι δικό του θέμα, δεν αφορά κράτος επίπεδο κρατικής διπλωματίας. Βέβαια, αυτό που αφορά είναι ότι όταν αυτό προσδιορίζεται με όρους τέτοιους που αφορούν τη δική σου εθνική κυριαρχία, τα δικά σου εθνικά κυριακά συμφέροντα. Άρα εδώ δεν μπαίνει θέμα εθνικισμού ή μη εθνικισμού, άλλωστε υπάρχει ένα περίεργο πράγμα. Έτσι. Όλοι οι αντιεθνικιστές στην Ελλάδα αγκαλιάζουν οποιονδήποτε φασιστικό εθνικισμό στρέφεται ενάντια στην πατρίδα τους. Ο αντιεθνικιστής ο Έλληνας είναι ο πρώτος φορέας φασιστικού εθνικισμού υπέρ των Σκοπιών που παρήγαγαν έναν φασιστικό εθνικισμό. Οι λογικές του Βέμερο προέρχονταν από τον ναζισμό. Οι λογικές του Μέγα Αλεξάνδρου και τέτοια πράγματα διατυπώθηκαν πρώτα και κύρια από τον Αλεξανδρόφ, τον Γέροφ και Μιχαήλοφ την εποχή που δολοφονούσαν τον βασιλιά Αλέξανδρο της Ιουγκοσλαβίας, αυτοί τον δολοφόνησαν, έτσι, στο Μεσοπόλεμο, και μετά τους χρηματοδοτούσαν αδρά οι Ναζί για να μαζί με την Οχράνα και, τους Σουστάζι να κατασφάζουν τους δικούς τους λαούς. Μαζί βεβαίως με τους δικούς μας τάγματα ασφαλίτες, τους συνταγματά του Πούλου και του Λοχία Σούμπερ που έδρασαν σε αυτή στη Μακεδονία. Μαζί, αγκαζέ. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Ναι, ναι. Γνωστή δίκη που είχε γίνει και το συλλόγο κτλ. Να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Αυτούς αντιπροσωπεύει σήμερα. Και ο κύριος Νεφελούδης και η κυβέρνηση και όλοι οι υπόλοιποι. Και ο κύριος Κοντζιάς. Εάν θέλει ο κύριος Κοντζιάς να δηλώσει κάτι και να τέλος πάντων να οριοθετήσει την κατάσταση, θα μπορούσε να πει ότι θα πρέπει και ο κύριος Νίμιτς και οι εκπρόσωποι και αυτούς που εκπροσωπεί να καταλάβουν, τουλάχιστον θα μπορούσε να πει ότι η θέση μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη από τη στιγμή που αφισβητούνται βασικά κυριαρχικά δικαιώματα από το τόπο. Και εδώ δεν είναι απλό κυριαρχικό δικαίωμα. Σου αρνούνται ιστορικό δικαίωμα. Αυτό που οι προπαπούδες μας λέγανε γένος. Και στη βάση αυτού υπήρξε η επανάσταση Παλιγενεσία. Δηλαδή, αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, που σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, τότε θα τρελαθούμε. Και για να ξεκαθαρίσουμε να μην υπάρχουν παρανοήσεις, δεν υπήρξε ποτέ μακεδονικό έθνος, ούτε μακεδονική εθνότητα, αυτόνομη, δεν υπήρξε τίποτα από όλα αυτά, ούτε επί Τίτο μπόρεσε να διαμορφωθεί κάτι τέτοιο.
Αποτέλεσμα αυτού του πράγματος είναι το σημερινό κρατήριο να μην στέκεται στα πόδια του. Από τη μία έχει μια πολύ ισχυρή αλβανική μειονότητα, περίπου στο 30% του πληθυσμού, η οποία εκπροσωπείται με 6 διαφορετικά κόμματα, εκ των οποίων 4 είναι στο κοινοβούλιο με 35-36 περίπου τα 100 ψήφους και συμμετέχουν στο κυβερνητικό σχηματισμό. Αυτός που συμμετέχει στο κυβερνητικό σχηματισμό μαζί με τον ΖΑΕΦ, πρόσωπος δηλαδή των Αλβανών, έχει ιδρύσει δικό του κράτος στο Κουμάνοβο, το κράτος της Λυρίας, από το 1993. Δηλαδή, ακριβώς για ποια εθνότητα μιλάμε, για ποιο έθνος. Και με ποιο λογική εμείς θα πάμε να τους χαραδώσουμε χαρακτηρισμό έθνους, όταν οι ίδιοι τον αρνούνται. Δηλαδή, μέσα ο λαός ο ίδιος αρνούνται ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό που προσδιορίζεται ως Βούλγαροι. Υπάρχει ένα σοβαρό κομμάτι, το οποίο είναι περίπου 10% του πληθυσμού, που είναι Έλληνες, Ελληνοβλάχοι τους λένε άλλοι, αλλά είναι Έλληνες. Γηγενείς, δεν μιλάμε για τους πολιτικούς πρόσφυγες που φύγανε την εποχή του επιλίου, τα λοιπά, στο μοναστήρι Μπίτολα και Γεβγενή, δηλαδή μην τρελαθούμε. Άρα, ποια συνοχή, ποια εθνική ταυτότητα, πού τη βρήκανε, επειδή κάποια συμμορία με τις πλάτες των Αμερικανών, πήρε φέουδο την πρώην Ιουγκοσλαβική Μακεδονία, θα κάτσουμε να συζητάμε σε αυτή τη βάση. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο, σχετικά με το... Πώς? Με τον Μίκη Θεοδωράκη. Καταρχάς, ο κ. Νεφελούδης θα πρέπει να λιγάκι να προσέχει όταν αναφέρεται στον κ. Θεοδωράκη. Γιατί είμαι, βέβαια είναι τόσο ανέστητος που είναι αδύνατο το βράδυ να δει τον πατέρα του που θα σηκωθεί τον τάφο του να του εξηγήσει πώς το ΕΑΜ αρνήθηκε να συγκροτηθούν σλαβομακεδονικές οργανώσεις κατά τη διάρκεια του Εθνικοπροεδρικού Αγώνα που ήταν η πρόταση του ΔΥΤΟ το 1943 και πώς η Μεραρχία Μακεδονίας του Ελλάς διέλυσε την προσπάθεια να δημιουργηθούν τέτοιες σλαβομακεδονικές οργανώσεις στη Μακεδονία. Ο Ελλάς τη διέλυσε και αυτοί ήταν οι φασίστες. Ο πατέρας του ήταν πολιτικός εκπρόσωπος, κομισάριος που λέγανε τότε, πολιτικός επίτροπος, συγγνώμη, στη Μεραρχία. Δηλαδή ήταν και αυτός φασίστας. Φαντάζομαι, όπως φαντάζομαι, ήταν φασίστες, είναι φασίστας και ο κύριος Θεοδωράκης, έτσι. Τώρα, από την άλλη μεριά, το γεγονός, και αυτό δεν ευθύνεται ο κ. Θεοδωράκης, ότι οι οργανωτές ή η πλειοψηφία των διοργανωτών, δυστυχώς, δίνει ακομάτιστο, όπως λέει χαρακτήρα στη διαδήλωση, ναι, επιτρέπει σε φασιστοειδή να κρυφτούν πίσω από την ελληνική σημαία. Και η μύθη σοφιό. Όχι, θα το πούμε μετά. Κάτσε να τελειώσει και θα το συζητήσουμε. Και να δίνει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε Νεφελούδη να λέει αυτά τα πράγματα που λέει. Και να αμαυρώνει τον οποιοδήποτε Έλληνα θέλει να κατέβει να διαδηλώσει με τη σημαία του. Δηλαδή το σύμβολο της Εθνικής του Ενότητας. Λοιπόν, έτσι. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μας άποψη. Δηλαδή που θα είναι δεύτερος ομιλητής αύριο ο Κασιμάτης. Δηλαδή, τι, δεν είναι σπουδαίος, δεν είναι συνταγματολόγος. Φυσικά, βεβαίως. Αλλά όταν είναι εθνικό το ζήτημα, ναι. Όταν είναι εθνικό το ζήτημα και θέλεις να το επιβάλλεις στην κυβέρνηση, τι κάνεις, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να καλέσεις όλα τα κόμματα. Όχι να καλέσεις να συμμετάσχουνε. Όχι. Να ανεβούνε πάνω και να σου πούνε τι θες θα πάρουνε. Και εφόσον δεν όποιος αρνηθεί βεβαίως, έχει την ευθύνη του. Να πάρουν, όχι να μου πει, να μου ανέβει ο Φούφουτος, η κυρία Καϊλή παράδειγμα, και να εγώ το παλεύω το ζήτημα, να ξέρετε σχετισμοί. Δεν λέω, αναφέρω ένα όνομα το οποίο έχει ακουστεί. Απλά λέω κάτι πολύ απλό. Να μου έρθει, όπως θα έρθει μάλλον, εκπρόσωπος της Αρχιεπισκοπής και θα πει τη θέση της Εκκλησίας. Έτσι πρέπει να πάρει τα κόμματα εκεί και να λογοδοτήσουν στο λαό που κινητοποιείται. Ώστε ο λαός να πάρει τις αποφάσεις του. Και αποφάσεις τι σημαίνει, ότι αν δεν το τηρήσει αυτό στο κοινοβούλιο, σε ρίχνω αύριο το πρωί. Και πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα οργανωθούμε ώστε να το ρίξουμε. Για να υπάρξει μια κυβέρνηση ή τέτοιο σχετισμό στη Βουλή, ώστε να γίνει, να είναι πραγματικά ανάλογος με το λαϊκό αίσθημα. Όταν όμως μου λες ακομάτιστο, σημαίνει πρώτον, με καλείς εμένα να αυτοδιαλυθώ και να έρθω σε μια εκδήλωση όπου ελέγχεται από ποιους δεν ξέρω, πάντως όχι από τον κύριο Κασιμάτη και τον κύριο Θεοδωράκη προς Θεού. Yeah. Και το δεύτερο είναι να χρησιμοποιείς την ελληνική σημαία για να κρυφτούν ορισμένοι, οι οποίοι
Ναι, μεν θα πάνε να κουνήσουν την ελληνική σημαία και μετά αύριο στο κοινοβούλιο θα κάνουν τα δικά τους. Ή πίσω στο παρασκήνιο θα κάνουν αυτά που ξέρουν. Αυτό είναι το διαδοσμό που θέτουμε. Θα παρακαλούσα να ζητείτε ο λόγος για να μην δημιουργείται εμπλοκή. Ο κύριος. Κύριε Καζάκη, του πληθυντήκατε και είπατε ότι έγινε το κρατήδισμα και της Μακεδονίας που τη λένε, άνω Μακεδονία που στυλίπουνε. Άνω κάτω από Λινίτσα, δεν είναι θέμα. Με σκοπό να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Τα κόμματα τα κατεστημένα θεωρούν ότι αν δεν υπήρχε, δεν υπήρχαν τα Σκόπια, θα έπρεπε να εφευρεθούν. Μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς, ναι, εδώ πέρα υπάρχει ένα μεγάλο θέμα. Λοιπόν, το θέμα βέβαια είναι πολύ παλιό. Έχει να κάνει, είναι στην ουσία από την εποχή που απελευθερώθηκε η Μακεδονία. Στους Βαλκανικούς πολέμους, δυστυχώς είχαμε πάντα εθελόδουλες πολιτικές ηγεσίες. Υπήρχαν ξεχωριστές περιπτώσεις και χάρης έτσι κάπως επιβίωσε. Και σαν ένα λαό βέβαια, που η φιλοπατρία του κατόρθωνε να επιβάλλει καταστάσεις και να αλλάζει σχετισμούς ακόμη και τους πιο δυσμενείς. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο παππούς του Κοκκού, έτσι, ο μεγάλος απελευθερωτής της Μακεδονίας, την πούλησε τη Μακεδονία στους Γερμανοβούλγαρους 2 χρόνια μετά. Διατάσσοντας τον Τούσμανι και τον Μεταξά να δώσουν, να ανοίξουν την κοιλάδα του αξιού, να περάσουν τα γερμανοβουλγαρικά στρατεύματα και να παραδώσει τον κύριο Ρούπελ. Αυτούς τους στρατηγούς αλλά και τον βασιλιά δυστυχώς ενώ δικάστηκαν δεν εκτελέστηκαν όπως θα έπρεπε. Θα είχαμε γλιτώσει πολλές τραγωδίες μετά, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δυστυχώς, η πολιτική ηγεσία ενίοτε, ακόμη και όταν ο λαός με τον ενθουσιασμό του δίνει δυνατότητες, σοβαρές δυνατότητες, ήταν πάντα ξεπουλημένη. Και το δεύτερο, πότε απειλήθηκε η χώρα από μεγάλους εθνικισμούς και σοβινισμούς? Η Μεγάλη Βουλγαρία, ο Πανσλαβισμός, οι ιστορίες και όλα αυτά. Ποιος τις δημιούργησε αυτό? Όλα αυτού του τύπου, οι αιματοκυλισμένοι σοβινισμοί, να το πούμε έτσι, γεννήθηκαν στις περισσότερες φορές, αν όχι όλες. Προσωπικά δεν ξέρω καμία περίπτωση που να μην γεννήθηκε έτσι. Εκτράφησαν και λειτουργήσαν σε πρωτεύουσες μακριά, στο Λονδίνο, στη Βιέννη, στο Βερολίνο, στην Αγία Πετρούπολη. Όχι στις βαλκανικές πρωτεύουσες. Μην διακόπτουμε, παρακαλώ. Μετά βρήκανε τα κατάλληλα δυναστικά συμφέροντα και ολιγαρχικά συμφέροντα στην περιοχή για να εφαρμόσουν τα δικά του σχέδια διαμελισμού των Βαλκανίων από την εποχή του τέλους του 19ου αιώνα. Εμείς, όταν λέγανε τότε πρέπει να αναγνωρίσουμε τα Σκόπια, το λέγανε για να μπορέσει να επιβληθεί η ειρηνική μετεξέλιξη των όποιων διαφωνιών υπάρχουν στην Ιουγκοσλαβία. Τι επιβλήθηκε τελικά? Κάποιοι αναλυτές τότε λέγανε, και από το εξωτερικό ιδιαίτερα, ότι η αναγνώριση των Σκοπίων σημαίνει η μετάβαση από τον υβριδικό πόλεμο που είχε ξεκινήσει στο εσωτερικό της Ιουγκοσλαβίας ήδη από τη δεκαετία του 80 σε ανοιχτή επέμβαση ματοκύλισμα του Ιουγκοσλαβικού λαού. Ποιος επιβεβαιώθηκε? Γιατί πρέπει να το ξαναζήσουμε τώρα για να επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε ότι αν το αναγνωρίσεις τώρα πλέον το ζήτημα της αλλαγής των συνόρων, της ανατροπής, δεν θα αφορά όχι ούτε μόνο τη Σερβία, ούτε μόνο την Βουλγαρία, αλλά θα αφορά και σένα τον ίδιο. Γιατί πρέπει να το ζήσουμε για να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο? Παρακαλώ. Υπάρχει άλλος, μπορώ να... Ναι, ρω. Για το ρόλο. Μια πολύ σύντομα. Σύντομα, ναι. Για το ρόλο της Σιών πάνω σε όλο, ναι. Σε όλο το γεωπολιτικό και το δικό μας και παγκοσμίως. Ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε πάνω σε αυτό. Εντάξει, ο σιωνισμός είναι μια ρατσιστική ιδεολογία. Γεννήθηκε περίπου στο τέλος του 19ου αιώνα. Αξιοποίησε το εβραϊκό ζήτημα που υπήρχε τότε στις μεγάλες χώρες, ιδιαίτερα στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Διευκόλυνε τους αντισημίτες να ρίξουν όλο το βάρος στους Εβραίους και να λειτουργήσαν ως βασικός μουχλός της γενοκτονίας των Εβραίων κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου από τους Ναζί. Και μια και το θέτηση. Μια θέτηση. Και επειδή κυκλοφορούσε ένας από τους κυρίους εδώ τελευταία, θα ιδρύσουν και μουσείο.
Εγώ είμαι υπέρ του Μουσείου του Ολοκαυτώματος με μια διαφορά. Μάλλον με μερικές διαφορές. Θα υπάρχει αίθουσα όπου θα δείχνονται οι σιωνιστές συνεργάτες του Μέρτεν στη δολοφονία των ομόθεσκών του Θεσσαλονίκης. Έγινε τον Απρίλιο του 1945, έγινε δίκη στην Ελλάδα για τους Εβραίους δοσύλλογους, οι οποίοι βεβαίως οι μισοί αθωώθησαν και τελικά μετανάστευσαν στο Ισραήλ, όπου έπαιξαν σημαντικό οικονομικό και πολιτικό ρόλο. Λοιπόν, και οι άλλοι μισοί, ενώ καταδικάστηκαν, δεν εκτελέστηκαν, τους δόθηκε χάρη μετά. Ήταν οι συνεργάτες του Μέρτεν και αυτή η συνεργασία με τους Ναζί υπήρξε από πολύ παλιά. Από τις εφημερίδες γνωρίζουμε ότι μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από το ελληνικό στρατό, μέρες μετά την απελευθέρωση, ιδρύεται Επιτροπή Ισραηλιτικών Υποθέσεων από Εβραίους και μη. Όχι, δεν αφορούσε την κοινότητα των Εβραίων αυτό. Αφορούσε συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία είχαν συνδεθεί με την Αυστριακή, με τους Αυστριακούς και το διαμελισμό της Μακεδονίας, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που κατέθεσαν έτοιμα στις μεγάλες δυνάμεις στο Λονδίνο, όπου συνεδρίαζαν στην προετοιμασία αυτού που ξέρουμε τελικά ότι κατέληξε η συνθήκη του Βουκουρεστίου το 2013, με έτοιμα την αυτονομία της Μακεδονίας για να μπορέσει η Θεσσαλονίκη να παραμείνει ή να γίνει πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Είναι η πρώτη φορά που τα ακούμε. Όχι πρώτη, λοιπόν, και το που τα ακούμε τώρα. Λοιπόν, το δεύτερο, αυτές οι δυνάμεις, οι συγκεκριμένες δυνάμεις, ψάχνοντας στις εφημερίδες, μπορείτε να τα βρείτε εύκολα αυτά τα πράγματα, διατήρησαν τις σχέσεις τους με τους Αυστριακούς και τους Γερμανούς και έτσι όταν ήρθε η Ναζί εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν οι πρώτοι που διέθεσαν τις υπηρεσίες τους στους Ναζί και βεβαίως πρώτα και κυρία αυτοί βρήκαν την ευκαιρία να πλουτίσουν ή να αυξήσουν τις περιουσίες τους σε βάρος και των ομόθεσκών τους. Δεν ήταν μόνο οι Έλληνες οι δοσύλλογοι. Ή μάλλον χριστιανοί, να το πούμε έτσι, γιατί εγώ θεωρώ ότι οι Εβραίοι απλά έχουν διαφορετικό θρησκευμα, δεν υπάρχει εθνότητα ή έθνος Εβραίων. Η συντριπτική πλειοψηφία των θρησκευτικών κοινοτήτων των Εβραίων ανά την Ιφίλιο αυτό δέχεται, γι' αυτό και δεν αποδέχεται το Ισραήλ και αυτό λέει η ιστορία και η επιστήμη. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα αυτό το πράγμα έτσι δημιουργήθηκε, συντηρήθηκε από συγκεκριμένες δυνάμεις και τρόπους με τον οποίο λειτουργήσαν. Φυσικά και επειδή η Θεσσαλονίκη θα απαλλαχθεί από την εθνικότητά της, αυτός είναι ο σχεδιασμός και θα μετατραπεί σε κοσμόπολη, όπως τη λέγανε οι υπεριαλιστές τον 19ο αιώνα, τις πόλεις εκείνες οι οποίες έχουν στρατηγική σημασία και δεν συνδέονται με την εδαφική επικράτεια της χώρας στην οποία ανήκουν, όπως για παράδειγμα Τεργέστη μέχρι περίπου τον πρώτο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπως ήταν πολλές τέτοιες πόλεις ή όπως είναι στην Ασία ήταν για χρόνια το Μακάο, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, ήταν πόλεις ουσιαστικά που λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι θέλουν τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και γι' αυτό άλλωστε οι σιωνιστές επανέρχονται στην πόλη με τον τρόπο που έρχονται. Λοιπόν, είναι κομμάτι όλου του puzzle που αυτή τη στιγμή βλέπουμε ως προς το ζήτημα της εδαφικής ακυρεότητας της χώρας. Εγώ θα ήθελα ένα σχόλιο για το ρόλο της Τουρκίας, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, γιατί φαίνεται ότι παίζει σε πολλά ταπλό, ας το πούμε, και ειδικά και σε σχέση με την Ελλάδα, έχουμε την Κύπρο, έχουμε το Αιγαίο, το θέμα της Τράκης, αλλά και το μουσουλμανικό τόξο, το λεγόμενο, το οποίο αναπτύσσεται ή πάει να αναπτυχθεί στα βόρεια της χώρας μας, έτσι. Πώς βλέπετε να παίζει η Τουρκία μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση? Καταρχάς να πούμε ότι η οργάνωση του στρατού των Σκοπίων ήταν υπόθεση της Τουρκίας. Ειδικά της ταξιαρχίας, της μηχανοκίνητης ταξιαρχίας που έχει το κόμμα τα Σκόπια, όπως και το τάγματος ειδικών δυνάμεων που είναι και μάλιστα με την επωνυμία Λύκη. Οργανώθηκαν και έχουν ακόμη Τούρκους αξιωματικούς, οι οποίοι μάλιστα τους συνόδευσαν στις μάχες εναντίον των τζιχαδιστών στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, προσκολιόμενοι στις μονάδες Αμερικανικού στρατού και Τουρκικού στρατού που έδρασαν και δεν είχαν καμία προσδοκμοδίνα όπως οι δικές μας δυνάμεις που στάθηκαν, που ήταν, πώς να το πούμε, υγειονομικού και μηχανικού. Αυτή ήταν πρώτη γραμμή. Τώρα, γιατί πρέπει οι Σκοπιανοί να έχουν ένοπλες δυνάμεις
με πολεμική εμπειρία, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί το ρόλο που θα τους ανατεθεί για την ευρύτερη περιοχή στα Βαλκάνια. Άρα η Τουρκία παίζει ρόλο και εκεί. Άλλωστε είναι από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν με το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας τη χώρα. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Ο Ερντογκάν ξέρει πολύ καλά ποιες είναι οι ανακατατάξεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή και το γεγονός ότι η βασική επιλογή τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΝΑΤΟ είναι οι εδαφικές επικράτειες να πάψουν να υφίστανται και τα σύνορα να γίνονται είτε κινητά είτε διαπερατά. Αυτή είναι η επίσημη ορολογία που χρησιμοποιεί το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και οι αναλυτές του το ξέρει αυτό το πράγμα. Και ξέρει επίσης ότι κινδυνεύει και η ίδια η Τουρκία με διαμερισμό. Είτε με το Κουρδικό, είτε με την ιστορία της θάλασσας, είναι πολλά τα ζητήματα. Λοιπόν, τι κάνει? Κάνει πολύ απλά, κάνει αντεπίθεση. Διεκδικεί όρους καλύτερους για να μπορέσει να ελέγξει, αν μπορεί να το ελέγξει, τον εσωτερικό διαμερισμό το δικό του, αλλά και τη δική του εξουσία. Και τι κάνει? Πρώτον, επιτίθεται στη Συρία. Και προσέξτε πόσο έξυπνα το κάνει. Το κάνει ένα απίστευτο πράγμα, το οποίο καταπατά κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας. Για πρώτη φορά μετά την Κύπρο, την εισβολή και την κατοχή της Κύπρου, εισβάλλει σε κυρίαρχο άλλο κράτος, ολοκάθαρα, με αιτιολογία να προστατεύσει τον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος κατά τον κύριο Ερντογκάν είναι κατά πλειοψηφία Τουρκμένη, άρα δικός του πληθυσμός. Έτσι, μπουκάρει, για να το καταλάβει, η κυβέρνηση, η νόμιμη κυβέρνηση της Συρίας έχει αντιδράσει ήδη, αλλά έχει εξασφαλίσει το OK και των Αμερικανών μέχρι σε ένα σημείο και των Ρώσων. Γιατί και των Ρώσων? Πολύ απλά, οι Ρώσοι είναι ο μοναδικός παίκτης στην περιοχή με τον οποίο μπορούν να έχουν σχέσεις. Με ποιον άλλο μπορούν να έχουν σχέσεις? Τα Βαλκάνια ελέγχονται. Η χώρα, η δική μας, καταραίει και φυσικά για ένα πολιτικό σύστημα το οποίο είναι τουλάχιστον γιουσουφάκια. Οπότε μια Ρωσία η οποία βλέπει την περικύκλωσή της, πρέπει πάση θυσία να παίξει με εκείνον τον παίχτη ο οποίος της δίνει διέξοδο. Με εμάς δεν μπορεί να παίξει, παίζει μόνο με τα αφεντικά, μιλάει μόνο με τα αφεντικά, τους Γερμανούς δηλαδή και τους Αμερικανούς, με ποιους άλλους θα πάνε να μιλήσει, με τον γιουσουφάκι τετάρτης διαλογής, για ποιο λόγο? Λοιπόν, και φυσικά σε περίπτωση στρατιωτικού επεισοδίου στη Θράκη ή στο Αιγαίο, το οποίο είναι πανεύκολο, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να γίνει δηλαδή, τους έχουμε δώσει όλα τα εχέγγυα, όλες τις δυνατότητες που έχουν για να μπορούν να το κάνουν, οι Τούρκοι, η Ρωσία θα είναι στην πλευρά της Τουρκίας. Να το έχετε απολύτως σίγουρο αυτό το πράγμα, διότι μόνο χάρη στην Τουρκία αυτή τη στιγμή ή τουλάχιστον φαντασιώνεται η Ρωσία ότι μπορεί να έχει διέξοδο προς τον Νότο. Μην τρελαθούμε, δεν έχει καμία άλλη. Το Αιγαίο είναι αποκλεισμένο από την ναυτική δύναμη του ΝΑΤΟ που επιχειρησιακά ελέγχεται πλέον. Ελέγχει. Με ποιον άλλον μπορεί να συζητήσει? Οπότε θα του πει: OK, προχωρά. Και τουλάχιστον μην περιμένεις από εμάς να σου δημιουργήσουμε πρόβλημα, αν μη τι άλλο. Αυτό θα το κάνει τον Ερντογκάν ακόμη πιο επικίνδυνο από ό,τι είναι, ακόμη πιο αντίστακτο, να γιατί έρχεται εδώ, κάτι το οποίο δεν το έχει κάνει ξανά κανένας Τούρκος ηγέτης ξανά, και σου θέτει ανοιχτά το ζήτημα της Δυτικής Λουζάνης και φυσικά τη Δυτική Θράκη. Είναι, σου λέει αυτό που είπε για τον κύριο Καμένο, αν και προσωπικά δεν με έδειξε. Τέτοιος που είναι, λογικό είναι να απαντάει έτσι ο Ερντογκάν. Έτσι, θα του κόψει το αν πατήσει στα ίμια, στα νησιά. Λογικό είναι, ρε παιδιά. Με τέτοιους που έχει να κάνει, συγχωρεί δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, εγώ το είπα και το ξαναλέω, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν που φοράει τη στολή του Έλληνα αξιωματικού, αλλά αν ήμουν σε εκείνη τη φρεγάτα με εκείνον τον υπουργό, τον περίεργο, τον τύπο, ας πούμε, που τον πήγα να πετάξει στα γρήγορα το Στεφάνκι Αντικοπανίστο, να με κυνηγάνε τουρκικές ακτεωροί και ελικόπτερα και να μου λένε ότι είμαι στα τουρκικά χωρικά ύδατα και ότι πρέπει να αποχωρήσω, λοιπόν, αυτό το πράγμα, με συγχωρείτε, αλλά μόλις έφταναν σε λιμάνι, εγώ θα πετούσα το καπέλο μου. Δεν θα μπορούσα να φοράω αυτό. Φρεγάτα να την κυνηγάνε ακτεωροί. Εντροπή.
Μόνο και μόνο επιχειρησιακά, δηλαδή αν το δεις. Χώρια το ότι σε κυνηγάγανε μέσα στα χωρικά σου ύδατα. Αλλά θέλω να πω δηλαδή, δεν λέω τι να κάνει ο καθένας, ας κάνει θέλει, αλλά ο ίδιος ο σταθμίζει κανένας τι πρέπει να κάνει. Αλλά ρε παιδιά, υπάρχουν και όρια, ξέρω εγώ. Υπάρχουν και όρια. Ξεντροπιάζουν έτσι, τόσο πολύ. Και επειδή αυτός και να το φτύνεις κατά μου τώρα, το ξέρω, το έχω κάνει και το έχω κάνει σε προσωπικό επίπεδο. Με τον κύριο Καμένο. Θα λέει βρέχει. Εντάξει. Αλλά τουλάχιστον δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν πρέπει να είμαστε όλοι έτσι. Να κάνω εγώ μια ερώτηση αν επιτρέπετε. Κύριος, ήθελα να... Συγγνώμη. Μια μικρή, πολύ συντομή. Εγώ έλαβα μια αίσθηση ότι ο Ερντογάν προσκλήθηκε. Πώς? Έλαβα μια αίσθηση ότι ο Ερντογάν προσκλήθηκε. Όχι. Όχι. Επίσημα ήταν πρόσκληση του ελληνικού κράτους, της ελληνικής κυβέρνησης. Εννοώ ότι σαν να διευκολύνθηκε. Τι νομίζω ότι ήταν η συμφωνία παρασκηνίου. Από όσες πληροφορίες μπόρεσα να συγκεντρώσω, είναι ότι ήθελε πάση θυσία να έρθει σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Ερντογάν να εμφανιστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος για πάρα πολλά πράγματα και προς πολλές κατευθύνσεις μηνύματα. Η συμφωνία είχε κλειστεί. Παράδοση της Θράκης. Είχε κλειστεί το παρασκήνιο αυτό το πράγμα και μάλιστα καιρό πριν. Ήθελε όμως να έρθει ο Ερντογάν εδώ για να δείξει ποιος είναι ο νικητής. Αυτό το αυτοκρατορικό μεγαλείο, ας πούμε, που το μάλλον ένα είδος αυτοκρατορικού ιδεασμού, θα λέγα, που το διακρίνει άλλωστε, έτσι. Λοιπόν, και τι έκανε. Παραβίασε κάθε έννοια πρωτοκόλλου, έτσι. Δίνει τη συνέντευξη στο τοπικό κάναλο της Ελλάδας, στο γύρω το άλλο. Καταρχήν, σε εκείνο το σημείο. Σε εκείνο το σημείο. Κανονικά η επίσκεψη αναβάζει. Βεβαίως. Ξέρω. Κάνεις, έχει θέση πλέον ευθεία επίκεντρωση στη χώρα. Βεβαίως. Ξέρω ότι μετά τη συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Παπαχελά, υπήρξαν εισηγήσεις προς τον Υπουργό και την κυβέρνηση από τους αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών που χειρίζονται ανάλογα ζητήματα να πούν εδώ να βρεθεί δικαιολογία, να ζητήσουν από την Τουρκία να σταματήσει βρίσκοντας μια δικαιολογία αυτά τα διπλωματικά. Έτσι. Λοιπόν, φυσικά οι άλλοι είχαν δεχτεί και είχαν πηγαίναν ολοταχώς. Απλά δεν περιμένανε αυτό το... Και είδατε πώς πιάσανε εξαπίνης τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος ήταν βέβαιος μέτοχος της συμφωνίας, ήξερε ποια είναι η συμφωνία στο παρασκήνιο, και πώς απάντησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσέξατε. Του λέει, σε παρακαλώ, μην το λες έτσι, γιατί δημιουργείς προβλήματα εκεί που δεν χρειάζεται. Πες το επικαιροποίηση. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Ερντογάν μετά την επίσκεψή του χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο. Αυτό που του πρότεινε ο μέγας νομικός Παυλόπουλος. Και ο ίδιος, εγώ πιστεύω, ότι πιάστηκε εξαπίνης. Δηλαδή δεν περίμενε να το θέσουν έτσι. Και απάντησε, ρε φίλε, τα έχουμε συμφωνήσει. Τι θέλεις δηλαδή, να μου δημιουργείς πρόβλημα, να το καταλάβει το πόπολο και να τον έχω στους δρόμους από το πρωί το βράδυ. Αυτό του είπε. Χρησιμοποίησε άλλο όρο. Μην χρησιμοποιείς τον όρο που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό του είπε. Και μάλιστα αυτό υποβαθμίστηκε μετά με ναι, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνει, δεν είναι διπλωμάτης και... Λοιπόν, από εκεί και πέρα εξελίχθηκε. Τι έγινε ακριβώς μετά την αποχώρηση του κ. Ερντογάν. Βγήκε ο κ. Γαβρόπουλος και ανακοίνωσε την εκλογή του Μουφτή. Πάγιο αίτημα της Τουρκίας που δεν προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης, δεν εντάσσεται στη λογική της διαχείρισης μειονότητας, της θρησκευτικής μειονότητας και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να ανατραπεί η συνθήκη της Λοζάνης, βάζοντάς το σε ευθεία σχέση με την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχη, η οποία δεν αφορά τη συνθήκη της Λοζάνης. Δεν εντάσσεται στη συνθήκη της Λοζάνης και δεν ισχύει και στην πράξη. Άρα, de facto, πλέον, δεν έχουμε Θράκη. Θα δείτε ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αποστατιωτικοποιηθεί και η Θράκη. Όπως αποστατικοποιήθηκε ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία. Γιατί αποστατικοποιήθηκε. Όντας δεδομένο ότι έχουμε πρόβλημα και πρόκληση εκ του Βορρά με τα Σκόπια, έτσι, και ό,τι πιθανά αστάθεια μπορούσε να δημιουργήσει αυτό το πράγμα, δεν λέω ότι τα Σκόπια αποτελούν στρατιωτική απειλή, προς τα λόγω του Θεού, αλλά λέω τι αστάθεια μπορεί να δημιουργήσει,
Υπάρχει το αλβανικό ή οι μεγάλες Αλβανίες και ιστορίες. Υπάρχει η στρατιωτική επιχείρηση από την Αγιώνα. Σωστό. Σε 30 λεπτά απόσταση. Σωστό. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι γιατί αποστατικοποιείς αυτή την περιοχή, λοιπόν. Και φυσικά οι προεξέχουσες μονάδες του ελληνικού στρατού ήδη το Δεκέμβριο του 2017 υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση στις Βρυξέλλες με πολλά ταρατατζούμ, αλλά δεν εμφανίστηκαν τίποτα εδώ, την ένταξή τους σε γερμανική διοίκηση στα πλαίσια του Ευρωστρατού. Άρα λοιπόν, εδώ ουσιαστικά έχουμε τελειώσει ως προς τις υπογραφές. Το θέμα να το δεχτεί ο Έλληνας, ο απλός πολίτης. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Να το εμφανίσουν ως τελεσμένο και άρα τι να κάνουμε. Αυτό που του λένε τώρα για τα Σκόπια. Και τι θες να κάνουμε δηλαδή. Και εγώ μαζί σου είμαι το θυμικό. Εμένα αυτό μου λένε. Αν έχετε προσέξει και στις συνεδρίες που συμμετέχω και δεν πάμε τους δημοσιογράφους, ναι. Και τι θέλετε κύριε Καζάκη, δηλαδή τι να κάνουμε. Ναι, δεν υπάρχει Έλληνας που να το θέλει αυτό. Και τι να κάνουμε. Και εγώ απαντάω, εντάξει ρε φίλε, μην παίρνεις τη θέση δική μου. Το αυτονόητο δεν αναγνωρίζω, αλλά άστο αυτό. Πρεμούρα δεν καταλαβαίνω. Δεν την καταλαβαίνω. Υπέρ μας είναι, κατά μας. Αυτοί δεν θα μπορούν να σταθεροποιηθούν. Σε λίγο θα σφάζονται μεταξύ τους. Είδατε, οι δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών στα Σκόπια προκάλεσαν την έκρηξη της αλβανικής κοινότητας. Που σε δημοσκόπηση που δημοσιεύεται αυτές τις μέρες από το Ινστιτούτο Δημοκρατίας, αμερικανικό είναι, Σόρος είναι από πίσω, αλλά τέλος πάντων έχει σημασία, που έκανε, το 56% του πληθυσμού των Σκοπίων δεν ενδιαφέρεται καν για το όνομα. 90% είναι στην αλβανική, στον αλβανικό πληθυσμό, στον αλβανόφωνο, όπως τον ονομάζουμε, και 50 περίπου, 50-50 είναι στον υπόλοιπο. Και θα επιδεινωθεί αυτό. Διότι αυτοί τι νομίζουν. Νομίζουν ότι άμα πάρουν το όνομα θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον παράδεισο. Όπου θα βρουν δουλειά, θα έχουν εισόδημα και δε. Άλλο μια τεράστια ανοησία που κάναμε, που δεν κάναμε συστηματική πολιτική. Αν θέλετε, πώς να το πούμε, δημοκρατικής απομείωσης αυτού του πράγματος. Αν τους δίναμε εμείς τη δυνατότητα να δουλέψουν και να όχι στη δική μας έδαφος, στη χώρα τους έτσι μιλάω με οργανωμένο σύστημα επενδύσεων κλπ. Ελλάδα θα φωνάζα τώρα ότι είμαστε. Δεν έχουμε εθνική ταυτότητα, εθνική συνείδηση. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν έχω. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το μόνο νόμιμο, αν θέλετε, που μπορεί να μα κολλήσει στον τοίχο και σου λένε τι θα κάνει, τι θα κάνει, θα κάνει, πιάσει το λαιμό, και σου λένε το μόνο νόμιμο που υπάρχει με βάση τις διεθνείς συνθήκες και τον τρόπο που διαμορφώθηκαν τα Βαλκάνια είναι Σερβική Μακεδονία. Σερβική. Σερβική. Γιατί αυτό είναι η συνθήκη της Βουκαρεστίου. Αυτό είναι. Η Οθωμανική Μακεδονία χωρίστηκε στο 58% που πήρε η Ελλάδα, απελευθέρωσε η Ελλάδα, ένα μικρό ποσοστό που είναι της Βουλγαρίας και το υπόλοιπο ποσοστό που πέρασε στα Σκόπια. Που βεβαίως τα Σκόπια δεν αποτελούσαν ποτέ ούτε επί Οθωμανών Μακεδονία. Η Οθωμανική Μακεδονία τελείωνε στο μοναστήρι. Τα Σκόπια μαζί με το Κόσοβο ανήκαν στη Σερβία. Καθαρά Σερβία και μάλιστα εμείς οι κατηγάδες που ψάχνουν τα ιστορικά, έχουμε βρει πάρα πολλές διακοινώσεις ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της σερβικής κυβέρνησης κάθε φορά που οι μεγάλες δυνάμεις για τους δικούς τους δικά της συμφέροντα, τότε του περίφημου της εποχής του Μακεδονικού Αγώνα, ξέρετε, με τους κουμπιτατήρες, ιστορίες και όλα αυτά, διακοινώσεις που αρνούνται να θέσουν, όποτε οι μεγάλες δυνάμεις λέγανε ότι τα Κατασκόπια και το Κόσοβο είναι Μακεδονία. Και φώναζαν οι Σέρβοι. Και εμείς μαζί τους. Τι λέτε ρε παιδιά, το μοναστήρι. Και το μοναστήρι ήταν ελληνική Ελληνοβλάχικη πόλη. Αυτά τα πράγματα, γι' αυτό το ονοματολογικό από τότε έπαιζε, γιατί οι μεγάλες δυνάμεις ήταν να παίξουν τα παιχνίδια τους και να γεράσουν την περιοχή. Άρα, αν σε κολλήσει τον τοίχο και δεν μπορεί, ρίξου την μπόμπα και άσου να βγάλουν μετά το φίδι από την τρύπα. Με βάση τις συνθήκες και αν θέλετε. Αυτό το διάβασα σε μια πρόταση από έναν διεθνολόγο, ο οποίος συμμετέχει στην Επιτροπή Διεθνολόγων του ΟΗΕ, στη Γενέβη. Λέει με βάση τις συνθήκες, τι είναι αυτό. Α, έτσι λύνεται. Γιατί δεν το κάναμε εμείς. Δεχτήκαμε την Επιτροπή κάποιες Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας τότε, που έβγαζε απίστευτα πορίσματα όλους τους αναγνώστες, γιατί θέλανε οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι.
Λοιπόν, ακόμη και τώρα γράφονται μονογραφίες στο Διεθνές Δικαιωτικό Σύστημα, στη Διεθνή Νομολογία, που καταγγέλνουν αυτή την πρακτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της εποχής εκείνης, της Γερμανίας και του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών. Γιατί δεν προσφύγαμε εμείς στην Επιτροπή Νομικών? Να λέγαμε κάτι πολύ απλά, στον ΟΗΕ δηλαδή. Αλλά κοιτάξτε, αυτοί λένε ότι είναι από τον Αλεξάνδρου. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι? Θα τους στείναζε στον αέρα. Ενώ τι πήγες? Πήγες στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους, αυτούς δηλαδή που καλλιέργησαν αυτόν τον τύπο τον αλληλεγγυητισμό χρόνια τώρα και ενάντια στον Τίτο, στη Γουσλαβία και ενάντια δικό μας, να μας πούνε αυτοί ποιανού είναι η Μακεδονία. Είναι δυνατόν? Υπάρχουν τρόποι να το αντιμετωπίσεις, να το χειριστείς. Αλλά θέλεις μια δημοκρατική, πατριωτική κυβέρνηση που να μην καταλαβαίνει ούτε από πιέσεις ούτε από φυλές και που να στηρίζεται στο λαό. Στη φιλοπατρία του, στο συνέστημά του. Γιατί το συνέστημα έχει, και πολι... έχει πολιτικό νόημα. Να... Ερώτηση. Υπάρχει κάποιος να θέλει να ρωτήσει κάτι? Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Ναι. Κουσανίδης Γιάννης λέγομαι. Παρατηρώ ότι έχουμε αναλωθεί, δεν ξέρω αν είναι αυτό το πρωτόκολλο, κυρίως στην εξωτερική μας πολιτική. Επειδή ήταν η επικαιρότητα τώρα. Επειδή είναι λόγω της επικαιρότητας. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ καλό, διότι δείχνει την φιλοπατρία και την, το υψηλό αίσθημα γύρω από τον Ελλήνο, να το πω έτσι. Ήθελα λίγο για τα οικονομικά μας, λέγαμε, ναι, κάποια πράγματα στις συζητήσεις που βγαίνετε. Ευτυχώς υπάρχει αυτό το κανάλι, δεν ξέρω γιατί, αλλού δεν μπορεί να σας δει κανένας, ας το πούμε. Σπανίως παλιά είχατε βγει και αλλού. Επειδή είστε οικονομολόγος, από ό,τι ξέρω, μιλάτε γύρω από τα οικονομικά και... Έχει συζητηθεί προσπάντως, πάντως. Γι' αυτό και εγώ δηλώνω από αυτούς τους δημοτικού. Είχα ένα δάσκαλο το Πολίδη. Ζωή να έχει αν ζει. Ζωή να έχει ο άνθρωπος. Μέματα οικονομικά καλύτερα από το Χάρβαρντ. Προχωρήστε, κάνω τις πλάκες μου. Ναι, όχι βέβαια. Σας έχω παρακολουθήσει κάποιες φορές. Την τελευταία βέβαια αυτή τη βδομάδα, αυτή που πέρασε, δεν μπόρεσε γιατί είχα κάποιες υποχρεώσεις. Παντού βρείτε στο διαδίκτυο, κυκλοφορεί. Ήθελα να μας κάνετε κάποιες εκτιμήσεις για την επόμενη μέρα μετά τον Αύγουστο που αναμένεται η έξοδός μας μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών από τα μνημόνια. Λοιπόν, να παρακαλάτε να μην βγούμε. Λοιπόν, να σας πω με νούμερα, γιατί ξέρετε, η διαστροφή του επαγγέλματος, λοιπόν, 2017, μάλλον 2016, οι δανειακές ανάγκες του κράτους, οι νέες δανειακές ανάγκες του κράτους που προέκυψαν από την δημοσιονομική διαχείριση, όχι από την εξυπηρέτηση του χρέους, αφήστε τα έξω αυτά. Ταμιακά, δανειακές ανάγκες τι εννοούμε? Εννοούμε το εξής, ότι ως το τέλος του έτους, όπως κάνει ο νοικοκύρης στον οικοκυριό του ή ο επιχειρηματίας στην επιχείρησή του, τι κάνει? Λέει πόσα πλήρωσα, πόσα εισέβραξα. Άρα 31 Δεκάτου 2017 ή 16, το τέλος του έτους δηλαδή, το ταμείο μου τι είναι, μείον ή σύν? Αν είναι μείον, αυτές είναι οι δανειακές μου ανάγκες. Πρέπει να δανειστώ για να τα καλύψω. Έτσι. Δεν έχω εισόδημα. Λοιπόν, αν είναι πλάς, αυτό μεταφέρεται στον επόμενο πρόγραμμα. Λοιπόν, το 2016 είχαμε δανειακές ανάγκες, δηλαδή ταμιακό μείον στο δημόσιο, περίπου στα 4 δις. Ξέρετε που έχουν φτάσει με το κλείσιμο του 2017. 7,2 δις. Και αυτά είναι προσωρινά. Θα δείτε ότι στα απολογιστικά ίσως και να πιάσουμε τα 8 δις. Με τον τρόπο που το μετράνε αυτοί, που δεν είναι σωστός και δεν είναι ολοκληρωμένος και τέλος πάντων η ειδική. Τέλος πάντων, έχουμε μεγάλη συζήτηση για το πώς και με ποιο τρόπο. Με καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, ναι. 7 δις. Πού θα τα βρουν? Θα δανειστούν. Δεν μπορούν να κάνουν. Να τα πάρουν από τους δανειστές, δεν τα παίρνουν. Αυτοί δανείζουν μόνο για εξυπηρέτηση του τρέχοντος χρέους. Δεν δανείζουν για τίποτα άλλο. Άρα πρέπει να τα βρουν από βραχυπρόθεσμο δανεισμό. Το επιπλέον δάνεια όμως σημαίνει επιπλέον τόκους που πρέπει να πληρώσεις. Άρα περισσότερους φόρους, περισσότερες μειώσεις δαπανών. Άρα μείωση του εισοδήματος. Αυτά τα 7 δισεκατομμύρια δηλαδή, αναγκαστικά, ακόμη και αν τα δανειστούν, θα τα βγάλουν από το νοικοκυριό.
είτε έμεσα είτε άμεσα. Είτε άμεσα με φορολογία, είτε έμεσα με, με τις παροχές να κόβονται, δηλαδή τις δαπάνες του κράτους, που τι σημαίνει αυτό, μεταφέρεται στο νοικοκυριό. Αν χαρακτηριστικό παράδειγμα, επί δραχμής, πριν την περίφημη λιτότητα σημείτη, ήταν 2,3-2,5% οι δαπάνες υγείας. Σήμερα ξέρετε πότε που είναι, 7,8. Αυτό οφείλεται στο γεγονός περικοπή, διάλυση του ΕΣΥ πρώτα, υποβάθμιση και περικοπές που αυτές τις δαπάνες που σου κάλυπτε το κράτος με τον τρόπο που τις κάλυπτε, τις φορτώνεις εσύ. Το ίδιο είναι για την παιδεία, το ίδιο είναι για την πρόνοια, το ίδιο είναι για τη συνολική δραστηριότητα του κράτους. Οπότε τώρα τι γίνεται, σημαίνει ότι πρέπει, αν πούμε ότι περίπου θα χάσουμε μόνο από αυτήν την ιστορία τα 7 δισεκατομμύρια, αυτή τη στιγμή το μέσο νοικοκυριό έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα ετήσιο περίπου στα 15-16 χιλιάρικα το χρόνο. Δηλαδή, κάθε νοικοκυριό έχει εισόδημα 15-16 χιλιάρικα. Μην το ψάχνετε, πάρα πολύ λίγα νοικοκυριά έχουν τόσο. Αλλά είναι το εθνικό λογιστικό, οι διαιρέσεις που κάνουμε. Έτσι, με 16. Προσέξτε τώρα, πρέπει να εξυπηρετήσουμε ένα χρέος, το οποίο αυτή τη στιγμή ξεπερνάει το 300-330 δις, έχοντας το κατακεφαλή διαθέσιμο εισόδημα περίπου στα 12-13 χιλιάρια. Χρεοκοπήσαμε και μας βάλανε στα μνημόνια με 300 δισεκατομμύρια χρέος και διαθέσιμο εισόδημα κατακεφαλή 28 χιλιάρια. Πέστε μου εσείς τώρα, πού θα πάει. Πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Περιοριστικές πολιτικές. Σε τσάξαν με την εμφορία σου, μείωσαν το εισόδημα. Όχι, με 14.000, συγγνώμη που σας διακόπτω μόνο αυτό και συνεχίζετε, δεν μιλάω άλλο. Με 14.000 χρωστούσαμε 300. Με 28.000 χρωστούσαμε 300. Ναι. Με 14 πάλι 300. Ναι. Αυτή η διαφορά τόσα χρόνια, πού έχει πάει. Μα στις τσίπες των τοκογλύφων που πήγε. Α, και των πολιτικών μας, μην τους αδικήσουμε τα παιδιά. Εντάξει. Ποιος μίλησε για παράδειγμα, ποιος είπε ότι με το swap χρέος που έκαναν τον Νοέμβριο, έκαναν ένα swap χρέος που αυτό με τα benchmark και ιστορίες, άντε να καταλάβει τώρα, η μάνα μου και ο πατέρας μου που τους μειώσαν 20% τη σύνταξη, τι είναι το benchmark και γιατί ευθύνεται για τη σύνταξή τους. Λοιπόν, τι κάνανε, κάτι πολύ απλό. Προκειμένου να δημιουργήσουν προσδοκίες κέρδους από τους μεγάλους κερδοσκόπους στην αγορά, ώστε να βγουν σε ελεύθερη έκδοση ομολόγου, αυτό που λένε θα βγούμε στις αγορές, θα μας ξεσκίσουν. Δεν το λέει το δεύτερο, το πρώτο μόνο. Θα βγούμε στις αγορές, λένε, και θα βγούμε να ψωνίσουμε, όπως έλεγε ένα σταθμό, λέγεται τακτής. Μου λένε θα βγούμε στις αγορές, θα βγούμε στις αγορές. Τι θα βγούμε, πάμε να ψωνίσουμε. Όχι, να μας ψωνίσουν, θα βγούμε. Λοιπόν, ποιο είναι το θέμα όμως τώρα. Για να το κάνουν αυτό, τι κάνανε. Βελτιώσανε τις προσδοκίες απόδοσης των κρατικών ομολόγων που είναι σε ιδιωτικά χέρια. Σε ποια ιδιωτικά χέρια, στα δικά τους ιδιωτικά χέρια. Έτσι λοιπόν θα τις τάξει περίπου το 30 δισεκατομμύριο και κάνανε ένα swap. Δηλαδή ο κ. Τσακαλώτος έδωσε τα ομόλογα που είχε και πήρε καινούργια ομόλογα. Τα καινούργια ομόλογα λοιπόν δεν συγκεντρώθηκαν να πληρωθούν σε 3 ημερομηνίες από 15 ημερομηνίες που είχαν. Που υπήρχε κατανομή, η αρχική κατανομή. Στις 3 αυτές ημερομηνίες που θα πληρωθούν, όχι μόνο του κ. Τσακαλώτος, οποιοδήποτε έχει σε ιδιωτικά χέρια κρατικά ομόλογα. Στις 3 ημερομηνίες αυτές όμως δεν θα πληρωθεί στο επιτόκιο του μηχανισμού. Θα πληρωθεί με επιτόκιο που ξεκινάει από 3 έως 4,2 επιτόκιο. Το επιτόκιο του μηχανισμού είναι αυτή τη στιγμή 1,35. Λοιπόν, αυτή η διαφορά συν τη συγκέντρωση των πληρωμών αποδίδει περίπου 7 δισεκατομμύρια επιπλέον τόκους. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι θα πέσουν, πρέπει να πέσουν οι μισθοί και οι συντάξεις, κυρίως οι συντάξεις και οι μισθοί των δημοσιοπαλών, αλλά κυρίως οι συντάξεις που είναι από τον προϋπολογισμό, τουλάχιστον κατά 7 δισεκατομμύρια την επόμενη δεκαετία. Τουλάχιστον. Που σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι πρέπει να παρακαλάνε για να πιάσουν την ελάχιστη σύνταξη Λοβέρδου. 360. Θα παρακαλάνε, θα προσεύχονται στον Αλλάχ, δεν ξέρω και εγώ, στον Βούδα, όσο όποιο θέλει. Πάντως ο Χριστός δεν τους ακούει. Τους έχει συγχαθεί. Έτσι, λοιπόν, ο Ματθαίος το λέει.
Γιατί ο δύσμυρος ως θεάνθρωπος γύριζε από χωρίων εις χωρίων για να γιατρέψει πάσα νόσο και μαλακία. Και τελικά που καταλήξατε στο Σταυρό. Λοιπόν, το ίδιο σημαίνει και σήμερα. Η μαλακία και η νόσος είναι ακαταμάχητη. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι ό,τι και να προσέχονται όπως και να προσέχονται είναι δημοσιονομικό το θέμα. Αν δεν έχω, δεν μπορώ να σου δώσω. Άλλωστε, τη δική σας σύνταξη, δεν ξέρω αν είσαι συνταξιούχος, του συνταξιούχου, έτσι. Δεν τη δίνει πλέον το ταμείο με βάση αυτά που εισφέρουν, που υπάρχει εκεί πρόβλημα από τη στιγμή που τα μεροκάματα, η ανεργία υπάρχει. Δεν υπάρχει έσπαξη. Τη δίνει ο κρατικός προϋπολογισμός, νόμος Κατρούγκαλου. Σημαίνει τι? Σημαίνει ότι αν ο κρατικός προϋπολογισμός έχει, σου δίνει. Αν δεν έχει, ψάχνεις εσύ για σύνταξη ΕΣΑΗ. Και τη βάλανε στον κρατικό προϋπολογισμό για να είναι υπό την επιτήρηση του κόφτη και της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων. Η οποία παίρνει ό,τι εισπράττει το κράτος, το καταθέτει σε ειδικό λογαριασμό στη Φραγκφούρτη. Και σου λένε οι δανειστές, α, έχεις να πληρώσεις, συντάξεις, σου εκταμιεύω. Αν δεν έχεις να πληρώσεις, δεν σου εκταμιεύω. Τόσο για να λειτουργεί ο κόφτης. Επειδή ξέρουν ότι η τζιμάνια είναι η δική μας εδώ, να κλέβουν κάτω και από πάνω του τάπε, δηλαδή να σου λένε, μην ανησυχείς, θα πάρουμε την έγκριση. Αλλά αν έχει δικαίωμα ο Έλληνας πολιτικός, έξω από την υπογραφή, να κάνει και εκταμίευση, βρίσκει τρόπους να κάνει εκταμίευσεις. Βέβαια, οι Έλληνες πολιτικοί αυτό το κάνανε πάντα για την τσέπη τους. Αλλά πάντα υπήρχαν τρόποι να παρακάμπτουν την εποπτεία και την κυδαιμονία. Οπότε σου λένε οι δανειστές, φέρτα εδώ και θα σου εκταμιεύω εγώ. Γι' αυτό και όταν φωνάζουν οι υπουργοί και λένε, μα τι να σου κάνω, δεν μπορώ να σου εκταμιεύσω ούτε ένα ευρώ, έχουν δίκιο. Βέβαια, θα μου πεις, τότε γιατί θέλουν να είναι υπουργοί. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, οπότε σε αυτές τις συνθήκες και με δεδομένο ότι το 2020 και μετά θα έχουμε όλο το βάρος του χρέους να εξυπηρετήσουμε και όχι μόνο το ΔΜΤ και τα διακατούμενα της Ευρωπαϊκής Ειδικής Τράπεζας, θα έχουμε όλο το βάρος του χρέους, πώς θα μπορεί να επιβιώσει η χώρα. Πώς θα μπορέσει να, τι θα πουλήσει για να σπρώξει. Τώρα έχουμε μόνο 7 δισεκατομμύρια ελληνικές ανάγκες επειδή εκποιούμε συνέχεια. Και αυτά μπαίνουν στον κρατικό κορβανά, υπέρ του χρέους βεβαίως, αλλά εμφανίζονται ως έσοδα στον κρατικό κορβανά. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Σαν νοικοκύρης, εάν εσείς χρωστάτε και αρχίσετε και πουλάτε από το σπίτι για να εξυπηρετήσετε το δάνειο, αυτό στον ετήσιο προϋπολογισμό του σπιτιού σας εμφανίζεται ως έσοδο. Έτσι δεν είναι. Και έτσι το έλλειμμά σας, ταμιακά, είτε είναι μικρό, είτε δεν εμφανίζεται. Εάν σταματήσουν να πουλάνε, γιατί δεν θα έχουν τίποτα να πουλήσουν, τα 7 δισεκατομμύρια θα εκτιναχθούν στα 13-15 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το πραγματικό έλλειμμα ταμιακό του ελληνικού κράτους πριν πάει σε εξυπηρέτηση χρέους. Και πέστε μου εσείς τώρα πώς θα γίνει, πώς θα γίνει. Δηλαδή είναι αριθμή το θέμα, δεν είναι. Με καταλάβετε, εγώ δεν χρησιμοποιήσα ιδεολογικούς όρους του πολιτικούς. Αριθμοί είναι. Και εγώ να μου λέει, και εμένα να μου λέγανε, ένα ρόδο μεγάλο. Πάτω και τρέχα. Πώς να τρέξω με δεδομένα αυτά. Τι να κάνω, σε τοπογλύφους να πάω, πού να πάω. Μας πούλησαν οι Ευρωπαίοι σε μεγάλο βαθμό πάντως. Μα το, ξέρετε τι γίνεται, δεν κατανοήσαμε αυτό που εγώ το φώναζα από το 9. Ο τοκογλύφος έρχεται για το οικόπεδο. Δεν το νοιάζει. Ξέρει τι εισόδημα έχεις. Έτσι δεν είναι. Και ο τοκογλύφος και ο ιδιώτης το ίδιο κάνει. Όταν σε δανείζει, κοιτάει τη συνολική σου οικονομική επιφάνεια. Δεν κοιτάει ποιο είναι το εισόδημά σου για να μπορεί να πάρει τα λεφτά του. Τη συνολική σου. Γιατί τι κάνει η τράπεζα, ο νόμος τοκογλύφος. Όταν πήγαινες για δάνειο, έστω και για υλόχρεο λογαριασμό σε μια επιχείρηση, τι σου λέει η τράπεζα. Τι έχεις να καταθέσεις να μου έχεις εγγύηση. Αυτό την ένοιαζε. Δεν την ένοιαζε τώρα. Αν εσύ έχεις ταμιακή ρευστότητα και ξέρω εγώ και κολοκύθια. Από τη στιγμή που εσύ έχεις ακίνητα, έχεις πράγματα, τους βάζεις ενέχειρα κινητές και ακίνητες αξίες, κανένα πρόβλημα, σου δίνει ένα πρόβλημα. Αλλά σε περίπτωση που δεν θα μπορούσες, εσύ καταστρεφόσουν ολοκληρωτικά. Έτσι. Έτσι δεν γίνεται. Δεν τον ένοιαζε όμως τώρα.
Και έτσι φτάσαμε να έχουμε τράπεζες 3 και 4 φορές μεγαλύτερες από ό,τι είναι ολόκληρη η οικονομία της χώρας. Και να συζητάμε τώρα πώς θα διατηρήσουμε αυτές τις τράπεζες. Δεν διατηρούνται. Έτσι. Αυτό είναι απλή αριθμή. Είναι απλά πράγματα. Όπως σκέφτεται ένας νοικοκύρης, έτσι σκέφτεται και ένας οικονομολόγος που διαχειρίζεται δημοσιονομικά. Το ίδιο πράγμα. Απλά τα μεγέθη αλλάζουν. Και οι δυνατότητες φυσικά, γιατί άλλες δεν έχουν ένα κράτος, άλλο έχει ένα νοικοκύρης. Έτσι. Όσο καλός και να είναι. Αυτό το πράγμα είναι δυνατό. Γιατί έχω σταματήσει να κάνω προβλέψεις για την οικονομία. Δεν έχει νόημα να προβλέπεις το πόσοι θα πεθάνουν. Δηλαδή, εμένα με σοκάρει. Άλλωστε, σήμερα το κάνουν όλοι. Όταν το έκανα εγώ, δεν το έκανε κανένας. Όταν εκτιμούσα και πρόβλεπα το πώς θα πάει η οικονομία και τι θα γίνει. Τώρα, στο λένε εγώ, δηλαδή, πάρ' το οποιοδήποτε. Θα σου πει ότι θα πάμε το εγώ στο γιο του. Είναι η πιο σίγουρη πρόβλεψη που μπορεί να κάνεις. Δηλαδή, μονάζιγα πάμε για θάνατο. Λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις εναλλακτικά. Εκεί είναι. Και εκεί έχουμε δώσει την έμφαση εμείς. Να καταλάβει ο κόσμος ότι από τη στιγμή που παίρνεις στα χέρια σου τη χρήση του χρόνου, του χρήματος, είτε με τη μορφή της πίστης, δηλαδή της τράπεζας, είτε με τη μορφή του κυκλοφορώντος χρήματος, με την έκδοση νομίσματος του δικού σου, έχει τελειώσει. Ανακάμπτει τη χώρα σε 24 ώρες. Θέλω να πω κάτι αυτό. Το δείχνεις μη 4 στα οικονομικά, για να μην κουράζουμε τους γνωστούς που έχουν ασχοληθεί. Νομίζω ότι είναι το βασικό εργαλείο με το οποίο αυτή τη στιγμή η χώρα αιμορραγεί και οδηγεί. Γιατί για τον κύριο που είχε προβλήματα το θέμα της οικονομίας. Η οικονομία αυτή τη στιγμή είναι γεωστρατηγικό εργαλείο στην Ελλάδα. Σωστό. Δεν είναι το πρόβλημα η οικονομία. Σωστό. Από τα 220 δις έχουμε βρεθεί στα 161. Στο Money Supply 4, δεν υπάρχει κανένας τρόπος μαθηματικός, μαγικός ή με μαγική σφαίρα να σωθεί η οικονομία από πλήρη βουλγαροποίηση και πιθανότητα σε 10 με 15 χρόνια και αλβανοποίηση τις χώρες τις αναφέρω σαν κατάσταση στάσιμων οικονομιών των οποίων οι άνθρωποι δεν κατάφεραν να βγουν από το δράμα τους, έτσι, και έχουμε τέτοια, αυτό που λέμε drainage στα αγγλικά, έτσι, τέτοια απορρόφηση, τέτοια αιμορραγία του κυκλοφορούντος χρήματος, που απλά δεν θέλουμε. Αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά και αυτή η απλή πληροφορία δεν έχει βγει στα μηνιέ. Δηλαδή, ο κόσμος χάνεται μέσα σε όρους, ναι. Χάνεται σε όρους. Προσπαθούν στα καπή οι άνθρωποι να καταλάβουν την ασπρέλα του 2011. Και δεν έχει βγει κάποιος που λέει, παιδιά, είτε μοιράσει επιδόματα ο Αλέξης, ας πούμε, είτε δείτε το Μοσκοβιστή, να σας λέτε πάτε καλά. Το οποίο θεωρώ ότι είναι τραγικό. Τραγικό, έτσι. Όταν σου φύγει το money supply από τα 220 δις στα 160, έχεις αποχαιρετήσει. Είναι σαν να έρθουν ένα ασθενή στην εντατική που κόψανε το οξυγόνο και έρχεται ο γιατρός να μας διαβεβαιώσει ότι αυτό το μπλε που βλέπουμε είναι επειδή θα κατήρισε ο Ολυμπιακός. Είναι η φυσιολογική του, είναι η ομαλότητα. Λόγιτα, επειδή οι συγγενείς δεν πιστεύω ότι το γιατρό λέει, αυτός είναι περίεργος. Πάνε και φωνάζουν τα διευθυντή του νοσοκομείου και τους λέει υπάρχει πιθανότητα να κατηγορούμε τους νοσοκομιακούς. Και θα κερδίσουμε. Και αυτός θα έχει 38% απώλεια οξυγόνου. Δηλαδή, εγώ αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ είναι δεν ξέρω αν προλαβαίνω. Δυστυχώς που το λέω, είναι λίγο ψυχολογικό. Κοίτα, εγώ αυτό που, προσωπικά αυτό που φοβάμαι είναι αυτό που είπα και εγώ στην αρχή. Δηλαδή, θεωρώ με δυσκολία ενδεχομένως εάν πλέον έχουμε φτάσει στο έσχατο σημείο της αυτής της αιμορραγίας που λέτε, ανακάμπτει τη χώρα, αλλά με σκληρή δουλειά και βεβαίως ελέγξε εσύ τη χώρα. Αλλά εάν πατήσει ξένο στρατός εδώ, συμπεριλαμβανομένων και στρατιωτών που θα έχουν την ελληνική επομίδα, αλλά θα είναι μισθοφόροι, για μένα ξένο στρατός θα είναι αυτός. Γιατί θα υπηρετεί ξένα δόγματα ισχύως. Δεν έχει σημασία. Όταν είσαι μισθοφόρος, εγώ το είχα συζητήσει και με έναν στρατιωτικό, με ενεργεία. Του λέω, αν γίνεις μισθοφόρος, ας πούμε, τι γίνεται, και σου δώσουν εντολή να ανοίξεις πυρ. Μου λέω, όσο αφορά το εθνόσημο, θα το σκεφτώ 4 φορές. Να ανοίξω πυρ στο δικό μου λαό, έτσι. Λοιπόν, αν είμαι μισθοφόρος, θα ανοίξω πυρ όταν θα μου πούνε. Έτσι. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε και σε όλες τις χώρες, με εξαίρεση εμάς, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την Ελλάδα, έχει καταργηθεί η θητεία. Δεν μπορούν να στηρίζονται σε θητείες. Σε ένοπλο λαό δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί ο ένοπλος λαός σου λέει για κάτσε εγώ, πού πας, ας πούμε, στη μάνα μου και τον πατέρα μου.
Έτσι, στον αδελφό μου, στην αδελφή μου, πού πας. Λοιπόν, είναι στοιχείο της δημοκρατίας, το ξέρουμε αυτό από την αρχαιότητα. Λοιπόν, αυτό που φοβάμαι είναι αυτό εδώ. Γιατί είναι πολύ, πολύ εύκολο για οποιονδήποτε ασυνείδητο και ανεύθυνο να πει θα πάρουμε τα όπλα και θα τους διώξουμε. Εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ούτε είμαι να πάρω τον κοσμάκι στο ένα τέτοιο. Και προς Θεού δεν θα επαναλάβω αυτό που έλεγε ο Κολοκοτρώνης όταν άκουσε την είδηση της δολοφονίας του Καποδίστρια. Ξέρετε, τότε ο Κολοκοτρώνης τα είχε σπάσει με τον Καποδίστρια. Ξεροκέφαλος ο Καποδίστρια, δεν καταλάβαινε. Λοιπόν, και δεν καταλάβει και ο Κολοκοτρώνης τι πήγαινε να κάνει όταν έφτιαχνε ένα νοτοκοπείο, όταν προσπαθούσε να βγάλει νόμισμα, όταν χατονόμισμα. Ο Κολοκοτρώνης και η γενιά του ξέρει το χρυσό γρόσι. Τι χατονόμισμα μου λες τώρα. Και οπότε τον αφήσα να φύλαξε τον κυβερνήτη. Όχι πως ήταν αντιδρόφωνια του προς Θεού, για να του μάθουμε ότι χωρίς αυτούς δεν μπορεί να πορευτεί. Και βρήκαν ευκαιρίες, ξένες πρεσβείες και όλα αυτά τα πράγματα και τον καθαρίσαν. Όταν λοιπόν το άκουσε, και επειδή ήταν πολύ διορατικός και ήξερε την κατάσταση, είπε το εξής, και έχει καταγραφεί στην ιστορία αυτό το πράγμα. Παναγιά μου, συγχώρα μας για το κακό που κάναμε στους χριστιανούς. Γιατί ήξερε τι κατάσταση θα επακολουθήσει τα δύο χρόνια του εμφυλίου, του απίστευτου εμφυλίου. Ό,τι χειρότερο που έχει περάσει η χώρα. Όπου πολλοί ρουμελιώτες και μη οπλαρχηγοί σηκώσαν το Οθωμανικό μπαϊράκι για να λαιλατούν τα ελληνικά χωριά. Δεν υπήρχε και χειρότερος εμφύλιος από αυτόν. Λοιπόν, και επειδή το ξέρε ότι θα ξέσπαγε, γι' αυτό κιόλας και ο Κολοκοτρώνης και όλοι αυτοί, όταν ήρθε ο Όθωνας, τον προσκυνήσανε. Γιατί? Για να επιβληθεί επιτέλους ένωμη τάξη. Το στοιχειώδες, να υπάρχει κάποιος να έχει ένωμη, έστω κι αν είναι βαβαρός, έστω κι αν ελάχιστη είναι που δεν τον προσκυνήσανε. Και σκοτήκαν και φύγανε από τη χώρα. Ψηλά της παράδειγμα. Ή ο Αναγνωστόπουλος, φιλικός, που κατάτησε να είναι ένας δημό υπά, ξέρετε, το παλιό, ας πούμε, πέθανε στην Τζάρα, μαζί με το Σκουφά, τετάρτης διαλογής, τελωνιακός υπάλληλος, στον Πειραιά. Χωρίς κανένας να του δίνει σημασία. Αποδέχτηκαν τη μοίρα τους, γιατί δεν είχαν τι να κάνουν σε αυτήν την κατάσταση, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω, εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό το λάθος, δεν θα πάρουμε το λαό μας, στο λαό μας στον κόσμο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω τις προειδοποιήσεις. Γιατί ο λαός αποφασίζει στα χέρια του λαού μου. Να ξέρω ότι αυτό που πάρα πολύ δύσκολα αντιμετωπίζεται είναι όταν πλέον έχει ακροτηριαστεί. Και ακροτηριάζεσαι όχι όταν βάζει η κυβέρνησή σου την υπογραφή. Ακροτηριάζεσαι όταν ξένη μπόρτα πατάει στο έδαφος σου. Μόνο τότε. Δεν ακροτηριάζεσαι την υπογραφή. Την υπογραφή την παίρνεις πίσω. Την παίρνεις πίσω. Και την παίρνεις πολύ εύκολα. Σαν λαός εννοώ, έτσι. Αυτή την έννοια εδώ. Ερώτηση. Δημήτρη Χαζάκη. Ας υποθέσουμε ότι ο ελληνικός λαός ξυπνάει και σας κάνει κυβέρνηση. Μπορείτε να περιγράψετε σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το πρόγραμμά σας τι θα ακολουθήσει, ας πούμε, την επόμενη των εκλογών. Κοίτα, το πρώτο πράγμα που θα είναι τη Δευτέρα το πρωί. Θα ανακοινωθούν τα βασικά μέτρα που θα ακολουθηθούν και θα έχουν αποφασιστεί, βέβαια θα έχουν αναλυθεί στην προεκλογική περίοδο. Θα τα πούμε σαν de facto θέμα πολιτικής. Το πρώτο πράγμα είναι να πάρει κανείς την νομική δέσμευση και να δει τις 14. Τις 14 προτάσεις που έχουμε τη νομική δέσμευση, να δει τι θα ανακοινωθεί εκείνο το πρωινό. Αλλά χοντρικά να πούμε. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι. Το πρώτο πράγμα που θα πούμε είναι ότι ξεκινάνε διαδικασίες πλέον είτε ανάστασης από το αρχείο είτε με καινούριο τρόπο δίωξης για εσχάτη όλων των πολιτικών που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση και είχαν βάλει τις υπογραφές τους και όλα αυτά τα πράγματα λειτουργήσαν δηλαδή υπέρ της μνημονιακής λεγόμενης κατοχής. Αυτό γιατί το λέμε, γιατί πολύ απλά χωρίς αυτό δεν μπορείς να απευθυνθείς στην εθνική κοινότητα και να πεις ότι έγινε, τελειώσατε. Πρέπει να του στείλει. Έτσι, για εσχάτη, ώστε να πάρει πίσω τις υπογραφές και όλες τις δεσμεύσεις που είχαν γίνει. Το δεύτερο που θα κάνουμε την ίδια μέρα είναι να πούμε
ότι ξεκινάει η διαδικασία αποχώρησης της χώρας από την Ευρωζώνη και επικαλούμενοι το άρθρο 50 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορείς να κάνεις σύνομα τη διαδικασία, όπως το κάνει η Βρετανία, έστω και αν για τη Βρετανία πολύ πιο εύκολο. Άλλο το ότι η ΜΕΗ το κάνει πολύ δύσκολο, είναι πολύ εύκολο διότι δεν έχει το νόμισμα. Εμείς έχουμε το νόμισμα. Έχουμε πρόβλημα με το νόμισμα, οπότε πρέπει να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία. Και φυσικά το πρώτο το ζήτημα που θα συνδέεται με αυτό είναι να πεις ότι την επόμενη μέρα περάστε να βεβαιώσετε στους λογαριασμούς σας την πιστοποίηση εισοδήματος που θα γίνει σε όλους τους ταξιούχους και σε όλους τα νητρόλα και όλα τα νοικοκυριά που είναι κάτω από το μέσο δηλωτέο δηλωτέο εισόδημα στην εφορία. Αυτοί θα πρικοδοτηθούν με μια εφάπαξ εισφορά εισοδήματος που θα κατατεθεί στο δικό του λογαριασμό την πρώτη μέρα που θα είναι δυνατό από την κυβέρνηση. Το σύστημα υπάρχει και την κυβέρνηση, η Κεντρική Τράπεζα, φυσικά θα έχει ελεγχθεί. Δεν θα είναι ο κύριος του Νάρας να αποφασίζει και τι θα κάνει. Έτσι. Με την Κεντρική Τράπεζα θα δρομολογηθεί η κατάλυσή της, δηλαδή οι δύο ιδρυτικοί νόμοι του 27-28 θα καταργηθούν, δεν υπάρχει και λόγος να υπάρχει, και στη θέση τους θα υπάρχει ένα νομικοπολιτικό πλαίσιο που θα μετατρέπει σε κρατικό ίδρυμα την Τράπεζα της Ελλάδος υπό τον έλεγχο της Βουλής, για να υπάρχει διαφάνεια, λειτουργία, γιατί είναι πολύ κομβικό αυτά τα μη-1, μη-2 και μη-3 που είπε ο φίλος προηγουμένως. Και επειδή ο βασικός παράγοντας για να ελέγξει και να υποπτεύει καθημερινά η Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό πρέπει να είναι κρατικό ίδρυμα υπό έλεγχο. Εδώ η Βρετανική οικονομία το έκανε το 1945 με την Τράπεζα της Αγγλίας. Πριν 21 χρόνια την απελευθέρωσαν αυτή. Την κάναν ανεξάρτητη. Ναι, μεν κρατικής ιδιοκτησίας, αλλά ανεξάρτητη. Και έχουν βλαστημίσει την ώρα και τη στιγμή για αυτή την ιστορία. Ιδιαίτερα η πραγματική οικονομία της Βρετανίας. Το City Anfi. Anfi. Και έγινε μάλιστα ένα συνέδριο πριν μερικούς μήνες και πάει και η κυρία Λαγκάρντ είχε μιλήσει για την ανεξαρτησία και ανακοίνωσε και κάτι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για εμάς τουλάχιστον και συνεβλέψεις τους. Αλλά τα αποτελέσματα αυτού του τύπου της ανεξαρτοποίησης, έστω και μιας κρατικής κεντρικής τράπεζας, ήταν τραγικά, τραγελαφικά, αν θέλουμε να πούμε, για μια οικονομία σαν της Βρετανίας. Πόσο μάλλον για μια οικονομία σαν και εμάς. Αυτό το πράγμα είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι νομίζουμε μέχρι τώρα. Ο κ. Βαρουφάκης στο βιβλίο του τελευταίο είπε ότι όταν ανέλαβαν κυβέρνηση βρήκαν πακέτα χαρτονομισμάτων, δηλαδή πώς να το πούμε, σε παλέτες χαρτονομίσματα αξίας 16 δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι άφαντα, δηλαδή δεν καταγράφονταν πουθενά. Ήταν ένα κομμάτι χρημάτων που τα έστειλε η Bundesbank στα πλαίσια του ELA, για να χρησιμοποιηθούν εάν και εφόσον υπάρξει έλλειψη χρήματος στα ATM. Λέει ο ίδιος ότι μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά και να κρατήσουν ως συναλλαγματικό απόθεμα στην ελληνική οικονομία και δεν έχει άδικο. Έτσι είναι. Είναι ένα σοβαρό ποσό το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Το ότι δεν το χρησιμοποίησαν θεωρώ ότι είναι έγκλημα καθοσιώσεως. Όχι βέβαια για να το δώσουμε στις τράπεζες, άμα ήταν να το δώσουμε στις τράπεζες, καλή νύχτα. Εννοούσα να το χρησιμοποιήσουμε άμεσα να στηρίξουμε την οικονομία και την αγορά, εάν θέλουν να κάνουν κάτι. Σημαίνει δηλαδή ότι πέρα από το υπαρκτό χρήμα που υπάρχει και διακινείται και υπάρχει και λειτουργεί η Τράπεζα της Ελλάδος, όποιος δει τα τραπεζικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας ξέρει ότι υπάρχει ένα αποθεματικό στην τράπεζα που φυλάσσεται στο όνομα των ιδιωτικών τραπεζών, των συστημικών, που υπερβαίνει τα 32 αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια σε καταθέσεις και νόμισμα. Αυτά τα 16 ήταν επιπρόσθετα, δεν υπήρχε πουθενά καμία καταγραφή. Προσωπικά πιστεύω ακράδαντα, με όλη την εμπειρία που έχω, θα εκπλαγούμε όταν θα ανοίξουμε εκείνο το μεγάλο θησαυροφυλάκιο της Τραπέζης Ελλάδος στην Πανεπιστημίου, το τι θα βρούμε μέσα. Κάποιοι λένε ότι θα βρούμε απολύτως τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι θα βρούμε πολλά πράγματα, πολύ χρυσό, πολλά συναλλαγματικά αποθέματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος πολύ συγκεκριμένων κυκλωμάτων επιχειρηματικών και εγκληματικών σε ολόκληρα τα Βαλκάνια. Ο πιο ασφαλής τρόπος για να φυλάσσετε είναι στο μεγάλο θησαυροφυλάκιο της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι το μεγαλύτερο που υπάρχει στη χώρα, το πιο ασφαλές. Και επειδή
το σύστημά μας λειτουργεί ως οργανωμένο έγκλημα. Γι' αυτό πιστεύω ότι το χρησιμοποιούν και από τις πληροφορίες που παίρνουν από τις αγορές και από τη λογική, τα λογικά. Αλλά δεν βασιζόμαστε σε αυτά. Λέω απλά τεκμηριώ, προσπαθώ να σας πω γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι φανταζόμαστε η μετάβαση. Με τις προϋποθέσεις ότι τα σύνορα και τα αρχαία κυριότητα είναι αυτά που είναι σήμερα. Αυτό εγώ θεωρώ τρομακτικό πρόβλημα. Τα υπόλοιπα τα λύνουμε.